Ζαλίζομαι. Καλησπέρα, είμαστε η Αυτόνομη Θηρά 10. Σήμερα μας έχει δώσει την εκπομπή του Γιώργος Ζαγόρας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε έρθει για άλλη μια φορά στο ραδιόφωνο σε άλλη μια δύσκολη στιγμή για τον Ηρακλή. Σε ακόμα μια κρίσιμη μέρα για το Σύλλογο. Ο μοναδικός λόγος ο οποίος ήρθαμε σήμερα είναι να θυμίσουμε στον κόσμο, να τον κάνουμε να καταλάβει την κρισιμότητα του σημερινού ραντεβού που έχουμε 8 η ώρα στο Κατσάνιο, σε μια γενική συνέλευση την οποία καλεί ο γυμναστικός σύλλογος, ο μητρικός γυμναστικός σύλλογος της ΠΑΕ Ηρακλής. Σήμερα στο Κατσάνιο 8 η ώρα, πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, πρέπει να μαζευτούμε όπως μαζευόμασταν τις εποχές που η ομάδα βαλόταν από την ΕΠΟ και μας ρίχνανε έτσι θελικά. Πρέπει να είμαστε χιλιάδες, πρέπει να καταλάβει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής πλέον ότι δεν είναι μια ομάδα 5-10 ανθρώπων και 2-3 δημοσιογράφων που τον αμφισβητούν ή του κάνουν αντιπολίτευση ή ό,τι άλλο του λένε οι συμβουλάτορες του δίπλα ή καταλαβαίνει αυτός. Πρέπει να καταλάβει ότι πλέον όλος ο λαός του Ηρακλή, δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα απέναντί του, αλλά εν πάση περιπτώσει ανησυχεί. Δυστυχώς δεν θα είναι στην συνέλευση αυτή ο πρόεδρος. Εμείς σαν σύνδεσμος του διασφαλίσαμε σε όλους τους τόνους αλλά και σε προσωπικό επίπεδο στους συνεργάτες του ότι σε περίπτωση παρουσίας του δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Δεν πάμε εκεί ούτε για να μαλώσουμε, δεν πάμε για τίποτα. Ζητάμε το αυτονόητο. Ζητάμε μετά από μια χρονιά που για μας είναι καταστροφική για τον Ηρακλή και θα σας εξηγήσουμε στην πορεία γιατί είναι καταστροφική για τον Ηρακλή. Ζητάμε απλά μια ενημέρωση. Ζητάμε να μας πει αυτός ο άνθρωπος γιατί φτάσαμε ως εδώ, τι πήγε λάθος. Τι πήγε λάθος από εκείνη την πρώτη συνέλευση στην οποία ήρθε μέσα στο δικό μας το σύνδεσμο και μας είπε ότι εμένα όνειρό μου είναι σε 3 χρόνια ο Ηρακλής να μην χρειάζεται τον Παπαθανασάκη. Τι πήγε λάθος από την αρχή της χρονιάς όπου τον επισκεφτήκαμε εμείς στη Μίκρα και μας είπε ότι φέτος η χρονιά θα είναι μια χρονιά σταθεροποίησης στη Super League, θα είναι μια χρονιά στην οποία το κύριο βάρος μας θα πέσει στην αδειοδότηση, θα είναι μια χρονιά όπου και εμείς δεν είχαμε πολλές απαιτήσεις να πάρουμε μεταγραφές, να κάνουμε το βήμα παραπάνω, ενώ στα μάτια τα δικά μας ο Ηρακλής δεν είναι ο 12ος και ο 13ος. Θα είναι μια χρονιά, εν πάση περιπτώσει, στην οποία θα γίνει η σταθεροποίηση, όπως μας έλεγε, του Ηρακλή στη Super League. Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα με την αδειοδότηση. Θα ήμασταν οι πρώτοι που θα την παίρναμε. Και από εκεί και πέρα θα πορευόμασταν τα επόμενα χρόνια σε διαφορετικούς άξονες και με πολύ μεγαλύτερο όραμα. Θέλουμε να μας εξηγήσει τι πήγε λάθος, να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε λάθος, ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα και πάνω απ' όλα τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Τι θα κάνει αύριο, τι θα κάνει σε ένα μήνα, τι θα κάνει πλέον που η ομάδα δεν έχει αδειοδότηση. Τι θα κάνει για το μέλλον του Ηρακλή. Δυστυχώς τα πράγματα, μην έχοντας αδειοδότηση, δεν είναι εύκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό πρέπει να βιαστούμε. Χρόνος δεν υπάρχει. Ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει τώρα, πρέπει να γίνει άμεσα. Αν ο μεγαλομέτοχος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να πουλήσει το βέλιο και να κλείσει κάποιες τρύπες και να μπορέσει, ας πούμε, να μας ρίξει λίγο στάχτη στα μάτια, τον πληροφορούμε ότι αυτή δεν είναι μια τακτική η οποία μπορεί να τον κρατήσει για παραπάνω από κάποιους μήνες στην Προεδρία του Ηρακλή, όχι γιατί θα κάνουμε εμείς κάτι, αλλά γιατί μετά το βέλιο κάπου τα λεφτά θα τελειώσουν, θα ξανά έχουμε τα ίδια. Αυτά και πολλά άλλα θα πρέπει σήμερα το βράδυ να συζητηθούν. Θα είναι εκεί ο εκπρόσωπος του Γυμναστικού Συλλόγου, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει κάνει αυτές τις μέρες έναν αγώνα να μαζέψει όλα τα χαρτιά που χρειάζονται, έτσι ώστε να μας πληροφορήσει με ακρίβεια για το μέγεθος των χρεών του Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Να μας πληροφορήσει με ακρίβεια το τι συμβαίνει με τους παίκτες του Ηρακλή, να μας πληροφορήσει πάρα πολύ σημαντικό το τι θα αντιμετωπίσουμε του χρόνου ως μη αδειοδοτημένη ομάδα. Αυτά σε πρώτη φάση. Εμείς λέμε ότι είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να καλέσουμε τον κόσμο του Ηρακλή, για να του υπενθυμίσουμε, για να του τονίσουμε πόσο σοβαρό είναι το σημερινό ραντεβού στις 8 η ώρα στο Κατσάνιο. Δυστυχώς, χθες ο μεγαλομέτοχος έβγαλε μια ανακοίνωση που για μας είναι τουλάχιστον υποτιμητική, όχι για μας σαν σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος, έχουμε πει, εκπροσωπεί ένα μέρος του κόσμου του Ηρακλή.
Για μας υποτιμάει ολόκληρο τον κόσμο του Ηρακλή, στην οποία λέει ότι ασχολείται με πολύ σοβαρές δραστηριότητες που αφορούν τα σχέδια για το μέλλον του συλλόγου και δεν μπορεί να έρθει, ας πούμε, σε κάτι τόσο ποταπό όσο αυτό που διοργανώνεται σήμερα. Ακριβώς αυτό εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε. Ποιες είναι αυτές οι πολύ σοβαρές δραστηριότητες που αφορούν το μέλλον του συλλόγου? Δεν θέλουμε ούτε να κακολογήσουμε κάποιον ούτε τίποτα. Θέλουμε πολύ απλά να μας πει τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Δυστυχώς, ο πρόεδρος του Ηρακλή θέτει τον εαυτό του εκτός της οικογένειας του Ηρακλή. Ολόκληρης της οικογένειας, έτσι. Όταν αγνοεί τόσο επιδεικτικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν καθημερινά και του λένε ότι ξέρεις κάτι, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχει γίνει κάτι. Πρέπει, αν δεν θες να έρθεις να δώσεις εξηγήσεις, τουλάχιστον να μας πεις τι πρόκειται να κάνεις στο μέλλον. Βλέπουμε κάποιες συνεντεύξεις του σε ραδιόφωνα, σε αμφιβόλου ηθικής ανθρώπους, οι οποίοι τον παίρνουν συνέντευξη και τον διακόπτουν 10 λεπτά για να βάλουν διαφημίσεις. Μάλλον αμφιβόλου ηθικής δεν θα λέγαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε τα αισθήματά τους απέναντι στον Ηρακλή. Στην ουσία δεν λέει τίποτα. Είναι μονόλογοι. Είναι συνεντεύξεις οι οποίες δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα σε αυτό που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να είναι η ενημέρωση του κόσμου και δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. Η χρονιά έχει τελειώσει, θα έρθει σε λίγο ξανά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, θα ζητάνε από εμάς να πάρουμε διαρκείας, θα ζητάνε από εμάς να ψωνίσουμε από την μπουτίκ κτλ. Πώς περιμένετε από τον κόσμο να έρθει να πάρει διαρκείας, πώς περιμένετε τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα με τον έναν ή τον άλφα τρόπο, κυρίως τον οικονομικό, γιατί αυτό τους ενδιαφέρει, όταν δεν ξέρει ο κόσμος που βαδίζουμε αυτή τη χρονιά? Δεν γίνεται να προχωρήσουμε κάτω από υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα, πρέπει να σταματήσει. Εμείς το σταματάμε σήμερα. Δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε άλλο. Αισιόδοξο άκου. Πες την απεσιόδοξη. Τι έγινε, ένα καλοκαίρι κάναμε λίγο διακοπές, που πάλι δεν έπρεπε να κάνουμε διακοπές, αλλά αυτό το καλοκαίρι όλος ο κόσμος του Ηρακλή θα είναι πάλι στην τσίτα. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Το ότι δεν πήραμε αδειοδότηση δεν είναι γιατί δεν θα φέρουμε το Μέση και το Ρονάλντο που μπορούσαμε να τους φέρουμε πέρσι και δεν τους φέραμε και πήραμε τον Καρλίτο και τον Χαντί. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι το ότι δεν παίρνει πια αδειοδότηση επειδή το μάθαμε. Δεν είναι και εκείνο το παραμύθι τώρα ακούμε αδειοδότηση και τρελαινόμαστε για τη δικαιολογία που ψάχναν να βρουν να μας δείξουν πριν από 5 χρόνια αυτή η ιστορία να πούμε. Το ότι δεν παίρνει αδειοδότηση πια είναι το καμπανάκι για μας ότι η ομάδα είναι άρρωστη. Μπορεί δηλαδή να έρθει ο Νοέμβρης, ο Δεκέμβρης και να πάθουμε αυτό που έπαθε ο Όφη. Και η Νίκη Βόλου. Η Νίκη Βόλου πριν από 2 χρόνια. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Αυτό το λέει πια όλος ο κόσμος. Ήδη να πω, ο κόσμος μας λέει και μας ξέρει στους δρόμους, μας ρωτάει τι έγινε. Του χρόνου με τρακτέρ θα είμαστε. Με 4x4 θα είμαστε. Τι θα γίνει. Γιατί αυτό το πράγμα είναι, ότι δεν πήραμε αδειοδότηση. Δεν είναι γιατί δεν θα ξανάρθουν οι παίχτες του Βεληνικούς Χαντί και Καρλίτος. Ας μην έρθουν. Άμα να τους αφήνουμε απλήρωτους και να κάνουν προσφυγές για 1500 ευρώ και να δυσφημεί το Ηρακλής, ναι. Λοιπόν, γιατί κάτι τέτοια μαθαίνουμε τώρα, ότι κάτι τέτοιες προσφυγές θα γίνουν πάλι και μαθαίνουμε ότι εμείς εμποδίζουμε, ας πούμε, να πληρωθούν αυτοί, τι είμαστε το εμπόδιο. Πάνω σε αυτό να πούμε, γιατί εμείς προσπαθούμε να έχουμε μία πληροφόρηση γενικά σφαιρική, όσο το δυνατόν περισσότερο σφαιρική. Προσπαθεί ο πρόεδρος, για μας πάρα πολύ καθυστερημένα, να κάνει εκχωρήσεις των τηλεοπτικών της επόμενης χρονιάς σε παίκτες του Ηρακλή. Κάποιοι δέχονται και κάποιοι δεν δέχονται. Ο λόγος για τον οποίο δεν δέχονται κάποιοι παίκτες δεν είναι γιατί ξαφνικά γίνανε, να μην πούμε, παλιόπαιδα, κακοί άνθρωποι. Είναι γιατί πολύ απλά δεν ξέρουν αν ο Ηρακλής θα συνεχίσει να συμμετέχει στη Super League μετά το Δεκέμβριο. Ο λόγος είναι απλός. Η αδειοδότηση δεν έχει να κάνει πλέον μόνο με το πόσους παίκτες θα πάρεις άνω των 23 ή πόσες ανανεώσεις θα κάνει. Μπαίνει σε ένα καθεστώς επιτήρησης το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Κάθε 3 μήνες θα πρέπει να καταθέτεις άδεια. Την πρώτη φορά που η άδειά σου δεν θα. Τι εννοούμε να καταθέτεις μάλλον άδεια, έτσι. Θα πρέπει δηλαδή να έχεις τα χρέη σου, τα μέχρι σήμερα χρέη, ρυθμισμένα. Και κάθε 3 μήνες θα σε ελέγχουν αν αυτές τις ρυθμίσεις τις τηρείς.
Εάν δεν τηρείς αυτές τις ρυθμίσεις, τότε την πρώτη φορά είναι, από όσο ξέρουμε, επίπληξη. Τη δεύτερη χρονιά είναι διοικητικό πρόστιμο. Το πρώτο τρίμηνο είναι επίπληξη. Το δεύτερο τρίμηνο είναι διοικητικό πρόστιμο. Και το τρίτο ξεκινάνε αφαιρέσεις βαθμών. Αυτό ακριβώς έπαθε και η Νίκη Βόλου πρόπερση. Πρόπερση, έτσι. Ναι, πρόπερση. Λοιπόν, έπαθε η Νίκη Βόλου πρόπερση. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι παίκτες δεν δέχονται τις εκχωρήσεις από τα τηλεοπτικά της επόμενης χρονιάς. Γιατί πολύ απλά, αν ο Ηρακλής σταματήσει να συμμετέχει στη Super League το Δεκέμβριο, τότε δεν θα υπάρχουν και τηλεοπτικά. Λοιπόν, εμείς έχουμε πλήρη γνώση αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το με τι χρέος πήρε την ΠΑΕ Ηρακλής ο Σπύρος από Παθανασάκης και τι χρέη έχει η ΠΑΕ Ηρακλής σήμερα. Δεν πρόκειται να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή στον αέρα. Ελάτε στο Κατσάνι 8 η ώρα να τα ακούσετε από επίσημα χείλη, να δείτε και τα χαρτιά. Εμείς απλά λέμε ότι πήρε μια ΠΑΕ με 0 και 1.300 χρέος και αυτή τη στιγμή είναι πολύ περισσότερα. Παρόλο που είναι πολύ περισσότερα, είναι διαχειρίσιμα. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα χρέη του Ηρακλή για μια ομάδα που συμμετέχει στη Super League είναι τελείως διαχειρίσιμα. Θα είναι πραγματικά ντροπή για όλο το σύλλογο, από εμάς που μιλάμε εδώ στο μικρόφωνο μέχρι τον τελευταίο καναπεδάκια φίλαθλο που απλά άμα το ρωτήσουν λέει για πλάκα τι ομάδα είσαι Ηρακλής, θα είναι ντροπή για όλο το σύλλογο, για ένα τέτοιο ποσό το οποίο θα ακούσετε το βράδυ, ο Ηρακλής να σταματήσει να συμμετέχει στη Super League. Πραγματικά θα είναι ντροπή. Εμείς κρου, όχι απλά χτυπάμε το καμπανάκι, εμείς λέμε ότι σήμερα το βράδυ. Καμπάνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Η καμπάνα χτύπησε ηχηρά με τη μία αδειοδότηση. Ο Ηρακλής ήταν η μόνη ομάδα της Super League που δεν πήρε αδειοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το ξαναλέμε. Δεν το ξαναλέμε γιατί δεν θα γίνουν οι μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα, και αυτό θέλαμε να δούμε από την περασμένη εβδομάδα, και αυτό περιμέναμε να ακούσουμε από τον πρόεδρο στις κλήσεις που του είχαμε κάνει, αυτά τα πράγματα. Για να μην φτάσουμε σε αυτά εδώ που λέμε. Που δεν είναι πια επιστημονική φαντασία ή τα λέμε, ξέρω εγώ, κακοπροαίρετα ή δεν ξέρω εγώ τι να πούμε. Είναι η πραγματικότητα, έτσι γίνεται πια. Είναι στο πρωτάθλημα της Ελλάδος το έχουμε δει και σε μερικά πρωταθλήματα και του εξωτερικού, ίσως κάποιων κατηγοριών άλλων και όσους ασχολούνται με το στίγμα το ξέρουν, ομάδες ας πούμε έχουν σταματήσει μέσα στις σχολές και τέτοια. Με αυτά τα μέτρα. Για να μην μεγαλώσουν τα ανοίγματα των ομάδων, τη σταματάνε από νωρίτερα. Και εκεί που παίζει το πρωτάθλημα, ξαφνικά σταματάς να παίζει, για να μην κάνεις και άλλα χρέη. Και σου λέει αν έχεις λεφτά, ξόφλησε. Εμείς τους φόβους μας τους είχαμε εκφράσει. Αυτό είναι μεγάλη καμπάνια. Είμαστε η μόνη ομάδα που δεν πήρε αδειοδότηση. Δεν ξέρω, δεν ακούμε πια ραδιόφωνα και τέτοια εφημερίδες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τα παρακολουθούμε πολύ στενά. Έτσι κι αλλιώς δεν μιλάνε για τον Ηρακλή. Και δεν ξέρω, ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι έτσι, μια είδηση που περνάει έτσι. Εμείς είχαμε εκφράσει τους φόβους μας στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο, στον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο, από τα Χριστούγεννα. Γιατί μαθαίναμε πράγματα. Ξέραμε ότι τα Χριστούγεννα ο Ηρακλής δεν είχε ενημερότητες. Το είχαμε μάθει. Μας λέγανε, εν πάση περιπτώσει, για κάποια λεφτά που περιμένουν. Τα οποία λεφτά αυτά τα περιμένουν από τον Μάιο, από τον προηγούμενο Μάιο. Από τον προηγούμενο Μάιο μέχρι αυτό το Μάιο περιμένουν κάποια λεφτά. Αυτά τα λεφτά δεν έρχονται. Και αν τα πούμε ότι ήρθανε. Δηλαδή, τι θα γίνει. Θα περιμένουμε εμείς πάντα. Δηλαδή, θα περιμένουμε πάντα κάποιον να μας δώσει κάποια λεφτά και να κινηθούμε. Πού είναι η οργάνωση της ΠΑΕ. Πού είναι η οργάνωση, ας πούμε, των εσόδων της ΠΑΕ. Πώς αυτή η ΠΑΕ προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα έσοδά της. Πώς προσπαθεί να τα μεγιστοποιήσει, λέγοντας ψέματα για τα διαρκείας. Να λέει ότι 79.000 ευρώ είναι τα έσοδα από τα διαρκείας. Αν τα βάλουμε κάτω, 100 ευρώ είναι το διαρκείας στο πέταλο, παιδιά. 79.000 ευρώ σημαίνει 790 εισιτήρια των 100 ευρώ. Εμείς σαν σύνδεσμος δώσαμε 650 εισιτήρια για το πέταλο. Κάποιοι μέσα από το σύνδεσμο, λόγω του Capital Control, αγοράσαν εισιτήρια από την ΠΑΕ γιατί είχες τη δυνατότητα να το πάρεις με δόσεις. Και μιλάμε μόνο για το πέταλο. Ξέρουμε ότι τα διαρκείας στη θύρα 13 ήταν λίγο παραπάνω από 1.000. Ήταν 1.000 με 1.100. Δεν ξέρουμε καθόλου για το σκεπαστό, αλλά ξέρουμε ότι τα εισιτήρια στη θύρα 13 και τα εισιτήρια στο πέταλο είναι όλα μαζί περίπου 3.000 εισιτήρια. Και πώς προσπαθείς δηλαδή να διαχειριστείς τα έσοδα, λέγοντας ψέματα. Και άντε τα είπες τα ψέματα, ας πούμε ότι δεν σε πληροφόρησαν, μετά πήγες να τα μπαλώσεις, δεν σε πληροφόρησαν σωστά κτλ. Τώρα τι γίνεται. Είναι δυνατόν να μην έχει νερό, ίντερνετ και τηλέφωνο η ΠΑΕ Ηρακλής μετά από όσα περάσαμε, μετά από την Καλλικράτεια. Αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να επαναληφθούν ποτέ. Δεν περάσαμε ό,τι περάσαμε για να ξαναγυρίσουμε στις εποχές του Σπανουδάκη που του πληρώναμε, που χρέωνε στον Ηρακλή
τα εσώρουχα, τις πίτσες και αυτά που έτρωγε με, με εκείνο και το μοντέλο, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Γιατί και εδώ πάλι τα ίδια γίνονται. Γιατί ας έρθει ο κόσμος το βράδυ 8 η ώρα να ακούσει ποιος πληρώνει τη σουίτα στο Electra Palace, αν είναι πληρωμένη η σουίτα και σε ποιον είναι χρεωμένη. Να ακούσει σε ποιον έχουν χρεωθεί τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν διάφοροι. Διάφοροι που δεν έχουν σχέση με τον Ηρακλή. Κάτι γονείς παικτών, κάτι θείοι, κάτι τέτοια. Ο Ηρακλής, ρε παιδιά, δεν είναι ο ΑΕΔ. Ο Ηρακλής δεν είναι κανένα κοινοφελές ίδρυμα να πηγαίνουμε και να μπαίνουμε εκεί μέσα, εν πάση περιπτώσει, για να ζήσουμε, ξέρω εγώ, να ζήσουμε ένα-δύο χρόνια, να βγάλουμε να μένουμε σε σουίτες κτλ. Ο Ηρακλής έχει χιλιάδες κόσμο από πίσω. Έχει κόσμο που τον ακολούθησε στη Δέλτα Εθνική, στη Γάμα, στη Β' στα δύσκολα χρόνια. Έχει κόσμο ο οποίος μπήκε κατά εκατοντάδες στη φυλακή για τον Ηρακλή. Έχει κόσμο ο οποίος κατέβηκε κατά χιλιάδες, πλημμύρισε τη Θεσσαλονίκη, πήγε στα Τέμπη, κατέβηκε ημέρα Τετάρτη 1500 άτομα στην Αθήνα να κάνει διαδήλωση. Έχετε ξεχάσει ποιος είναι ο Ηρακλής? Σήμερα θα σας το θυμίσουμε. Σήμερα αυτό είναι ο σκοπός μας. Να θυμίσουμε σε όλους και σε εμάς τους ίδιους, και σε εμάς τους ίδιους, αν θέλετε, στους ίδιους μας εαυτούς, στα ίδια μας τα αδέρφια, ποιος είναι ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Να ακούμε σήμερα ξανά για προσφυγές. Να ακούμε ξανά ότι έκανε προσφυγή ο Λαζάρ, έκανε προσφυγή ο Λαδάς, που δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Λαδάς. Ψάχνουμε να βρούμε τη φάτσα του. Μπορεί να καθόμαστε δίπλα-δίπλα στην καφετέρια και να συζητάμε μαζί του και να μην ξέρουμε ποιος είναι. Ο Μπάμπα, ο Μάμπα και ο δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Δεν περάσαμε ό,τι περάσαμε για να ξαναζήσουμε τα ίδια. Η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται μόνο σαν φάρσα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μαζευόμαστε σήμερα. Μαζευόμαστε σήμερα για να μην επαναληφθεί η ιστορία. Να μην τρέξουμε πίσω από τις εξελίξεις. Αν και κατά τη γνώμη μας αργήσαμε πάρα πολύ. Να μην τρέξουμε πίσω από τις εξελίξεις. Ούτε θα τις καθορίσουμε εμείς. Λάθη του παρελθόντος τα οποία χρεώθηκαν στο σύνδεσμο, εμείς δεν πρόκειται να τα ξανακάνουμε. Γι' αυτό ενώ ξέρουμε την κατάσταση και από τα Χριστούγεννα δεν μιλάμε. Να το ξέρετε αυτό. Το είπαμε ξεκάθαρα, θα το πούμε και σήμερα το βράδυ ανοιχτά. Εμείς πλέον θα περιμένουμε πρώτα να μαθαίνει όλος ο κόσμος τι γίνεται, αν μπορεί να μάθει, και μετά να λέμε και εμείς την άποψή μας. Γιατί υπάρχουν και κακοπροαίρετοι μέσα στο σύλλογο, οι οποίοι μας έχουν κάνει αρκετή ζημιά. Άλλη ζημιά δεν θα γίνει. Εμείς λέμε σήμερα το βράδυ, όλοι ενωμένοι στο Κατσάνιο, κατά χιλιάδες, να ενημερωθούμε. Σε πρώτη φάση να ενημερωθούμε. Αφού ενημερωθούμε και δούμε το μέγεθος του προβλήματος, τότε θα δούμε και τι πρέπει να κάνουμε το επόμενο μας βήμα. Συσπειρωμένοι, ενωμένοι, 8 η ώρα στο Κατσάνιο. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Όποιος κουράστηκε, να βάλει την κούρασή του στην άκρη. Από τους γονείς μας όλοι παραλάβαμε έναν Ηρακλή. Αυτόν τον Ηρακλή καλύτερο πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Αν αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνετε, συγγνώμη, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας, να αλλάξετε το DNA σας. Είναι ιστορικές οι ευθύνες όλων μας. Δυστυχώς, στο δικό μας το σύνδεσμο, ευτυχώς, στο δικό μας το σύνδεσμο και στους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή, που είναι οι ενεργοί οπαδοί και φίλαθλοι του Ηρακλή, έλαχε να ζήσουν τις πιο δύσκολες και κρίσιμες στιγμές του συλλόγου. Πιο δύσκολες και κρίσιμες ακόμα και πριν το 1912. Που η Θεσσαλονίκη πήγε στους Έλληνες. Ακόμα και από τότε είναι πιο δύσκολες οι στιγμές που ζούμε. Πρέπει να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις των καιρών. Μαζευόμαστε, βάζουμε στην άκρη την κούρασή μας, όλοι είμαστε κουρασμένοι. Ανά δύο καλοκαίρια ερχόμαστε σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτό το μικρόφωνο, αυτούς τους ανθρώπους έχουμε απέναντί μας, τους ηχολήπτες έχουν βαρεθεί να μας βλέπουν, να μιλήσουμε για προβλήματα. Και εμείς θα προτιμούσαμε να είμαστε σε μια καφετέρια, ξέρω εγώ, ή στη δουλειά μας με τους συναδέλφους μας και να μιλάμε για τις μεταγραφές που θα κάνουμε. Για το Χαντί και τον Καρλίτος. Και το κράξιμο. Ακριβώς. Και το κράξιμο, ναι, πέρσι ας πούμε ή πρόπερσι. Για ποιο λόγο δεν μας ακούσατε αν ποτέ? Θα βγούμε 10η ή 12η. Ακριβώς. Και η 8η. Αυτό το ξέραμε. Το ξέραμε. Γιατί κάπου εκεί είμαστε. Αλλά λέμε, έλα, ένα καλοκαίρι είναι. Ο άνθρωπος ήρθε αυτό. Και εντύπωση μου κάνει γιατί την περασμένη χρονιά έλειπε στο Καναδά και όλοι λέγανε δεν είναι εδώ και δεν διοικεί. Και ήταν καλύτερα τα πράγματα από ότι μια χρονιά που ο πρόεδρος είναι εδώ και έχει και όλους αυτούς τους καλούς τους συμβουλάτορες που τα ξέρουν και τον βοηθάνε και του λένε και τι να πει και πώς θα τα πει και τέτοια. Και η διοίκηση είναι χειρότερη. Γιατί τι γίνανε αυτό το χρόνο κινήσεις, έλεγες πριν για έξοδα, για έσοδα. Για να γίνουν έσοδα. Καμία. Ίσα-ίσα. Μα φέτος ένα έσοδο το οποίο είχε
η ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ στην αρχή της χρονιάς που ήταν η μπουτίκ, από τη δεύτερη τρίτη αγωνιστική πήγε σε κάποιον άνθρωπο τον οποίο δεν το γνωρίζει κανένας. Η μπουτίκ του Ηρακλή δεν είχε κανένα προϊόν, ήταν κλειστή τα Χριστούγεννα, ήταν κλειστή το Πάσχα, δεν είχε τίποτα. Τις πρώτες 2-3 αγωνιστικές, εμείς ξέρουμε και ποιος έκανε τις κινήσεις. Γίνανε κάποιες κινήσεις, βγήκαν κάποια μπλουζάκια τα οποία ξεπουλήσανε 2-3 φορές. Βγάλανε κάποια μπλουζάκια στο μάτς με τον Πανιόνιο και επειδή την χάνει, ας πούμε, να ήμασταν όταν πήγαμε να παραδώσουμε τα εισιτήρια εκείνου του αγώνα, τη χάνει να ήμασταν μπροστά. Μόνο πριν το μάτς με τον Πανιόνιο, μόνο την πρώτη αγωνιστική, είχαν πουληθεί 1800 μπλουζάκια. Αντί για να συνεχιστούν τέτοιες ενέργειες, να γουστάρει ο κόσμος, να τον κάνεις, ας πούμε, να αναγκαλιάσει την ομάδα, έγιναν τα πάντα ώστε να μας ξενερώσουν. Στην μπουτίκ, η μπουτίκ έφτασε σημείο για λίγες ώρες, αλλά έφτασε σε αυτό το σημείο, να βγάλει μπλούζα του Παναθηναϊκού. Έφτασε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Γιατί ο άνθρωπος... Ναι, ναι. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος τη διαχειρίζεται δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος νόμιζε ότι έχει ένα μαγαζί με ρούχα αθλητικά. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε γρήγορα, μην χάνουμε χρόνο, γιατί έχουμε και 2 ώρες όλο και όλο. Να πούμε λίγο ότι όποιος θέλει να επικοινωνήσει, στέλνει. Γράφει FM, αφήνει ένα κενό, γράφει ό,τι θέλει και το στέλνει στο 54526. Και την επόμενη ώρα, με το που κάνουμε το διάλειμμα μετά, θα ανοίξουμε και γραμμές. Όποιος θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, εμείς υπενθυμίζουμε, είμαστε εδώ για να καλέσουμε τον κόσμο, να του δώσουμε να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η παρουσία του σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ στο Κατσάνιο. Πρέπει να αφήσετε στην άκρη την κούρασή σας με τα διοικητικά, την οποία ακριβώς την ίδια και χειρότερη έχουμε κι εμείς. Πρέπει να αφήσετε την απογοήτευσή σας στην άκρη. Πρέπει να τα αφήσετε όλα και να έρθετε όλοι στο Κατσάνιο. Πρέπει να είμαστε όπως πριν μερικά χρόνια στις πορείες, να ενημερωθούμε και να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα όλοι μαζί. Τέλος πάντων, εγώ να μην έρθετε σήμερα το απόγευμα όλοι στο Κατσάνιο, γιατί δεν θα μας χωρέσει. αλλά είναι καλό να έρθετε κάποιος στο Κατσάνιο, να ακούσετε πράγματα, να ενημερωθείτε με στοιχεία, να διαμορφώσετε τη δική σας τη γνώμη, γιατί πολλά πράγματα που μπορεί να τα ακούσετε από εμάς ή που τα ακούμε και ο ένας από τον άλλο να φαίνονται απίστευτα, όπως είναι αυτά που ακούσατε πριν, αλλά να έρθετε, να ακούσετε στοιχεία, να κάνετε τις ερωτήσεις σας, να θέσετε τις προβληματισμούς, να τα αφισβητήσετε, όλα αυτά, και μετά να ενημερώσετε και τους υπόλοιπους Ηρακλειδείς, που φυσικά δεν θα μπορούν να είναι σήμερα, γιατί κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι δίνουν εξετάσεις, κάποιοι είναι άνεργοι και δεν έχουν, ξέρω εγώ, διάθεση, αυτή η κούραση γενικά. Αλλά πρέπει να ενημερωθείτε. Και επειδή δεν μπορούμε ούτε από μια εκπομπή να πιάσουμε όλο τον κόσμο, ούτε μόνο ένας σύνδεσμος να μιλά για κάποια πράγματα και να δέχεται έναν πόλεμο που κάποιοι το φτάσαν σε σημείο να θέλουν να διαλυθεί ο Ηρακλής για να χτυπήσουν το σύνδεσμο μέχρι αυτό το σχέδιο είχαν. Λοιπόν, ελάτε εκεί να τα ακούσετε, να διευκρινίσετε, να αμφισβητήσετε και στο τέλος να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί τώρα είμαστε κουρασμένοι, αλλά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, μετά από αυτά που θα συμβούνε, αν δεν βάλουμε τώρα να πούμε κάτι, αν δεν γίνει κάτι τώρα, θα είμαστε πολύ πιο κουρασμένοι και τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα και θα πρέπει να ξοδέψουμε και πάρα πολύ περισσότερη μετά ενέργεια που θα αναγκαστούμε και θα την ξοδέψουμε. Γιατί έτσι είμαστε εμείς, εντάξει, όταν πέσαμε στη Δέλτα τρέχαμε όλοι. Λοιπόν, αλλά πριν, εντάξει, περιμέναμε ότι θα μας έσωνε ο τάδε, ο γνωστός, ο άλλος από εκεί και δεν ξέρω εγώ τι. Όλοι τότε θα μας σώνανε. Ένα μήνυμα λέει, εδώ δεν υπήρχε ΠΑΕ, οργάνωση 0, τμήμα scouting 0, τεχνικός διευθυντής 0, πλάνο 0, σεντελίδιδες και τα λοιπά ανευθυνοϊπεύθυνοι. Ο Μπάτι γκολ, τώρα δεν ξέρω αυτό, ναι. Λοιπόν, θίγει ένα ζήτημα, μάλλον δύο ζητήματα πολύ σημαντικά. Καλά, το ένα είναι με τον τεχνικό διευθυντή. Δυστυχώς ο πρόεδρος νόμιζε ότι ο Ηρακλής είναι championship manager, ότι μπορεί εν πάση περιπτώσει να μπει σε έναν υπολογιστή. Μαθαίναμε ότι πήγαινε, βρισκόταν με manager σε ένα γυράδικο και σε χαρτοπετσέτες πάνω σχεδιάζανε, κάναν τον σχεδιασμό της ομάδας. Δυστυχώς αυτά γίνανε. Αλλά θίγει και ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είπε ένα όνομα, Σεντελίδηδες. Ο σεντελιδισμός είναι κατάσταση.
Δεν είναι ένας άνθρωπος ο Σεντελίδης, είναι ο Σεντελιδισμός. Είναι μια νοοτροπία, είναι μια κατάσταση στον Ηρακλή. Και έχει τεράστιο, τεράστιο μερίδιο ευθύνης στη διαμόρφωση αυτού του ανθρώπου που ήρθε στον Ηρακλή, από το, δεν ήξερε τον Ηρακλή και ήρθε και διαμορφώθηκε από αυτούς τους ανθρώπους που είχε δίπλα του. Εμείς σήμερα το βράδυ θα πούμε πολλά και για αυτόν τον άνθρωπο. Το μοναδικό πράγμα που θα πούμε όμως εδώ από το ραδιόφωνο, να τα ακούσει και ο Σεντελίδης και να τα ακούσει και ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος, γιατί αυτοί οι δύο είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ότι ρε παιδιά, εντάξει, άσε για το Σεντελίδη. Βασικά για το Σεντελίδη δεν αναφέρομαι Σεντελίδη. Ο άνθρωπος τον οποίο τον πήρανε συνέντευξη για τα 100 χρόνια του Ηρακλή και βγήκε και είπε ότι εγώ, η συνέντευξη του για τα 100 χρόνια του Ηρακλή, έλεγε ότι είχα τον Κούδα εικόνισμα. Δεν αναφερόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο. Αφήστε τον. Αφήστε τον. Δεν μας ενδιαφέρει. Για τον Θόδωρο Παπαδόπουλο όμως. Έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος είναι και σχετικά νέος και είναι, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι μαθαίνουμε, θέλει και, είναι και φιλόδοξος. Λοιπόν, εμείς του κάνουμε έκκληση σήμερα το βράδυ να έρθει εκεί να μιλήσει. Δεν πρόκειται να τον πειράξει κανένας. Όπως κανένας δεν θα πειράξει κανέναν που θα έρθει σήμερα το βράδυ. Να έρθει σήμερα το βράδυ ο Θόδωρος Παπαδόπουλος και να μας πει πώς την πάτησε ο ίδιος. Που τον πίστεψε, που έχουμε μάθει ακόμα. Άντε να μην τα πούμε τώρα. Τέλος πάντων, πώς τον πίστεψε. Για ποιο λόγο γίνεται αυτά που κάνουν και τι θα κάνει ο ίδιος στο μέλλον. Θα συνεχίσει να είναι στην ΠΑΕ Ηρακλής. Θα συνεχίζει να στηρίζει με την παρουσία του το Σπύρο του Παπαθανασάκη. Τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Να ξέρουμε κι εμείς. Εμείς ακόμα σαν σύνδεσμος δεν έχουμε βγει να πούμε στον Παπαθανασάκη φύγε. Εμείς ακόμα ζητάμε να τον ρωτήσουμε αυτόν τον άνθρωπο τι θα κάνεις. Μας είπε να βρεθούμε από κοντά μια αντιπροσωπεία του συνδέσμου και να πάμε εκεί. Όχι. Τι να πάμε αντιπροσωπεία. Γιατί δεν έρχεσαι να τα πεις σε όλο τον κόσμο. Να πάμε εμείς δηλαδή αντιπροσωπεία, να μας πεις 5 χαζομάρες, ξέρω εγώ, ή 5 σωστά πράγματα, ή 5 καταπληκτικά πράγματα από αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, και μετά εμείς να προσπαθούμε να ηρεμήσουμε όλο τον κόσμο, χωρίς να ξέρουμε αν αυτά εδώ τα πράγματα θα τα κάνεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος του Ηρακλή δεν είναι μόνο η αυτόνομη θύρα 10, ούτε καν η αντιπροσωπεία της. Ο κόσμος του Ηρακλή είναι χιλιάδες. Έλα σε αυτούς τους χιλιάδες να μιλήσεις. Και εσύ, Θόδωρο Παπαδόπουλε, έλα να μιλήσεις. Για ποιο λόγο κρύβεσαι. Για ποιο λόγο κρύβεσαι. Αν του Παπαθανασάκης θα φύγει μια μέρα, θα πάει στον Καναδά. Εσύ εδώ θα είσαι. Δηλαδή τι θα γίνει. Θα σε βλέπουμε στον δρόμο και θα σου λέμε τι έγινε ρε Θόδωρε και θα αλλάζεις πεζοδρόμιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτές τις μέρες συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Ποια είναι η άποψή σου για αυτά τα πράγματα που γίνονται. Απειλούνται από την ΠΑΕ Ηρακλής δημοσιογράφοι. Για να μην γράφουνε. Μαθαίνουμε φήμες γενικά για απειλές διάφορες, για τσετσένους, για τσιχαντιστές και τέτοια προσωπαδούς. Ποια η θέση σας για όλα αυτά. Εμείς εδώ είμαστε, μας βλέπετε, μας ξέρετε, ξέρετε που θα μας βρείτε. Ξέρετε άμα θέλετε όπως λέτε να μας κάνετε διάφορα. Ξέρετε που είμαστε. Τι γίνεται σένα Θόδωρε, ποια είναι η θέση σου για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό εγώ θέλω να ρωτήσω κυρίως. Τώρα που είπες για το διοικητικό, εκείνος ο... το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντωνέλης. Όχι, που ήταν φίλος του Παπαθανασάκη. Έφυγε. Έφυγε από τον. Έφυγε από πριν τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα. Ναι. Πες τα Χριστούγεννα τώρα να λέμε. Ας πούμε, ναι. Ναι. Λοιπόν, έφυγε. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε, όλοι καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο τρόπος που έφυγε είναι ακριβώς ίδιος με τον τρόπο που έφυγε ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος από τη διοίκηση του Ρέμου και ούτε ο Κακαγιάννης ούτε ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος είπαν ποτέ γιατί φύγανε. Λοιπόν. Έτσι, αυτό το πράγμα κάτι δείχνει, δηλαδή όταν ένας άνθρωπος, αλλά επειδή τότε είπαμε κάτσε να δούμε πως πάει, μην είμαστε, πάει το μυαλό μας στο κακό, μην πάει το μυαλό μας στο πονηρό, το αφήσαμε. Έτσι, μας έτρωγε βέβαια, γιατί αυτός ο άνθρωπος εννοείται ότι είναι μαζί με τον πρόεδρο. Αυτός τον έκανε Ηρακλή, αυτός τον είπε για τον Ηρακλή, εκεί από τον Καναδά γνωριζότανε, ωραία πράγματα. Τον πρώτο χρόνο ήταν μαζί που έλειπε ο πρόεδρος από εδώ, είπαμε. Και όταν λείπει ο πρόεδρος από εδώ, στον Ηρακλή δουλεύουν καλά. Έρχεται ο πρόεδρος εδώ και ο Ηρακλής δεν δουλεύει καλά μετά. Το πώς γίνεται να πούμε. Δηλαδή, όλοι περιμένουν να έρθει ο πρόεδρος να δουλέψει καλύτερα. Και έρχεται ο πρόεδρος από τον Καναδά, είναι κοντά στην ομάδα και τα πράγματα είναι χειρότερα. Δηλαδή, ποια κίνηση είναι αυτό. Πού να το βάλουμε. Έτσι. Πραγματικά. Δηλαδή, ναι. Ήταν στον Καναδά, λέγαμε που δεν έρχεται. Εμείς δεν το λέγαμε, γιατί πάλι δεν λέγαμε τίποτα. Λέγαμε κάτσε να δούμε, εντάξει πάει. Δεν είναι εδώ και δεν είναι εδώ. Και ήρθε εδώ και τα πράγματα δεν ξέρω τώρα. Τι φταίει.
Ένα μήνυμα άλλο λέει: και δεν είναι μόνο ο συντελειδισμός. Παραιτήθηκε ο Κακαγιάννης, ο Αντωνέλης και όλα στο μηδέν. Αυτό δεν είναι ΠΑΕ. Δυστυχώς μυαλό μηδέν. Ναι, παραιτήθηκε και άλλος, και ο κύριος Αντωνέλης, ναι, βέβαια. Εκτός από τον κύριο Κακαγιάννη. Εμείς, δηλαδή, να... αυτά τα πράγματα. Εδώ τώρα δηλαδή υπάρχει κανείς που να λέει ότι οι οπαδοί που ανησυχούν αυτή τη στιγμή, εδώ και δύο εβδομάδες, εδώ και ένα μήνα, έτσι που τελείωσε το πρωτάθλημα, τελειώσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, δεν ενοχλείται κανένας, μπορούν να περίσπασουν στη Μίκρα, να κάνουν τις προπονήσεις τους, όλα αυτά, όλα τα τέτοια. Λοιπόν, είμαστε δηλαδή, πώς το λένε, έχουμε πολύ σατανικό μυαλό, τι είμαστε, κακοπροαίρετοι, είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, άνθρωποι φεύγουν, λένε φεύγω. Το ξέρουμε, όπως είπες και πριν, η τακτική των παραγόντων είναι αυτή. Να λένε φεύγουν για χύψη λόγους και να λένε προσωπική, υγείας, οικογενειακή και δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία, αφού το ξέρουμε αυτό, το μάθαμε. Άρα μας χτυπάει το καμπανάκι. Χτυπάει το καμπανάκι. Λοιπόν, έτσι πιστεύουμε ότι χτυπάει και σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή και γι' αυτό θα πρέπει το απόγευμα, το βράδυ, 8 η ώρα να είναι όλοι στο Κατσάνιο, όσοι μπορούν όλοι, έτσι, όχι όλος ο λαός του Ηρακλή, τα είπαμε αυτά και πριν, λοιπόν, όσοι μπορούν να ενημερωθούν, να ενημερώνουν και τους άλλους και να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, είναι αυτά τα πράγματα τώρα, να μην ανησυχούμε δηλαδή, είμαστε υπερβολικοί, ποιος το είπε, υπερβολικοί, τι είμαστε. Καταστροφολόγοι. Δηλαδή. Καταστροφολόγοι, δηλαδή παραιτήθηκε ο κύριος Χαγιάννης τον... Και δεν είναι μόνο ο Κακαγιάννης. Το εδώ λέει ένα άλλο όνομα που είναι ο Αντωνέλης, ο οποίος παραιτήθηκε. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος, ναι, ο οποίος στήριξε οικονομικά τον Παπαθανασάκη. Εμείς, δεν μας ξέρει ο άνθρωπος, εμείς δεν έχουμε μιλήσει ποτέ μαζί του, αλλά πόσο μαθαίνουμε από τον περίγυρό του, δεν έχει τις καλύτερες απόψεις για μας. Αλλά εμείς δεν έχουμε με αυτό το πράγμα θέμα. Μακάρι όλοι που μας βρίζουν να βάζουν τα λεφτά που βάζει αυτός ο άνθρωπος στην Παϊρακλής. Ας μας βρίζουν, εμείς δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Αυτό μας είναι αδιάφορο πλήρως. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έβαλε λεφτά στον Ηρακλή αποδεδειγμένα. Αποδεδειγμένα, όχι μόνο επί Παπαθανασάκη, αλλά και επί Θόδωρο Παπαδόπουλο, ας πούμε, του ανθρώπου που πέθανε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ζητάει από τον πρόεδρο δημοσίως μία ενημέρωση, που δεν είναι μόνο ζητάει ενημέρωση σαν Ηρακλειδέας, ζητάει ενημέρωση και σαν επιχειρηματίας ότι πού πήγαν τα λεφτά μου. Δηλαδή, ούτε αυτός να μην έχει ενημέρωση, ούτε αυτός. Άντε, εμείς εντάξει, έχει πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθεί από εμάς ο πρόεδρος. Με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τον ξελάσπωσε 2-3 φορές οικονομικά μέσα στη χρονιά, ούτε αυτός δηλαδή να μάθει. Ποιος θα μάθει δηλαδή. Ο μπάρμαν στο Ηλέκτρα Παλάς και αυτός που κόβει το γύρο στο Σολομονίδη. Ποιος θα το μάθει δηλαδή. Ποιος θα μας πει εμάς, ας πούμε, κάτι. Όχι εμάς, όλο το λαό του Ηρακλή, είπαμε. Δεν μιλάμε τώρα εμείς σαν σύνδεσμος. Γιατί όπως είπες πριν, ζητήθηκε από εμάς να πάμε να μας πει κάποιος κάτι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό να μας πει σε εμάς κάποιος κάτι. Δεν είμαστε εμείς να πούμε το Α και το Ω του συλλόγου. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και ο ρόλος μας είναι αυτός που είναι. Ιστορικά, διαχρονικά και στη συγκεκριμένη συγκυρία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο κόσμος του Ηρακλή πρέπει να ενημερωθεί. Και πρέπει να ενημερωθεί επίσημα. Όσο πιο επίσημα γίνεται. Γι' αυτό και έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος να είναι εκεί. Αλλά τώρα, όπως είπες πριν, ο πρόεδρος δεν ενημερώνει τους συνεργάτες του. Δηλαδή, τον κύριο Κακογιάννη και τον κύριο Αντωνέλη. Και είναι σωστά αυτά τα πράγματα, είναι δηλαδή σωστή λειτουργία ΠΑΕ αυτή. Όχι, δεν είναι λοιπόν. Για να και μην δεν πρέπει να ανησυχούμε. Ναι, για να μην το γυρνάμε και γύρω-γύρω, να μην το, δηλαδή μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, πιστεύουμε ότι δεν ενημερώνονται ούτε οι άνθρωποι που ήταν δίπλα του, ούτε οι άνθρωποι που τον χρηματοδότησαν, αλλά ούτε και ο κόσμος του Ηρακλή, για δύο πολύ απλούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει πλάνο για την επόμενη μέρα. Ο καθένας, ναι, ο καθένας πηγαίνει όπως θέλει. Και κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει πλάνο, καμία σχέση. Εμείς ξέρουμε ότι πήγε ένας, άντε να μην πούμε, τέλος πάντων, πήγε ένας παίκτης του Ηρακλή πάνω στα γραφεία να μιλήσει κτλ. Πήραν τηλέφωνο τον Παπαθανασάκη και ο Παπαθανασάκης είπε ότι δεν μπορώ τώρα, στείνω τη νέα χρονιά. Και μετά φυσικά γίνανε προσφυγές. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα πλάνο για την επόμενη μέρα και έχουν γίνει εγκλήματα οικονομικά. Έχουν γίνει. Να μην πούμε, εν πάση περιπτώσει, κάτι επιλείψιμο, γιατί μας παρακάλεσε και ο Γιώργος Ζαγόρας, δηλαδή, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, έχουν γίνει, ας το πούμε έτσι, εγκλήματα οικονομικά, τα οποία συμβαίνουν κάθε μέρα που περνάει, και δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να βγουν. Δηλαδή, αν ο Παπαθανασάκης έρθει και μας πει τα εγκλήματα που έκανε που γίνανε οικονομικά αυτή τη χρονιά, θα πρέπει να φύγει κιόλας. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Σε προμηθευτές θέλετε, σε παίκτες θέλετε, σε τρίτους θέλετε, σε άσχετους θέλετε, στον οποιονδήποτε. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα χοντρό.
Και αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Η λύση του ξεκινάει σήμερα. Για να λύσουμε το πρόβλημα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος απειλείται, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε καλά για δημοσιογράφους του Ηρακλή, να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι απειλούνται αυτές τις μέρες. Δεν ξέρουμε από ποιον και τι. Δεν ξέρουμε αν είναι από το. Δεν νομίζουμε ότι είναι από τον πρόεδρο. Δεν ξέρουμε από ποιον. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν απειλές. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη και να γράψει πράγματα τα οποία ναι, μεν τα ξέρουν, αλλά δεν έχουν τα χαρτιά. Αυτή την ευθύνη λοιπόν σήμερα την παίρνει ο Γυμναστικός Σύλλογος. Και βγάζει τα χαρτιά στη φόρα. Από το ΟΗΚΑ, από την εφορία, από τα ξενοδοχεία, από τους παίκτες, από το ένα, από το άλλο, από τα πάντα. Και θα μας πληροφορήσουν οι άνθρωποι και για το τι πρέπει να γίνει για να συμμετέχει ο Ηρακλής στο επόμενο πρωτάθλημα. Γιατί σας το λέμε, θα είναι η μέγιστη ξεφτύλα του συλλόγου για ένα χρέος άνετα διαχειρίσιμο να σταματήσουμε να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα το Δεκέμβριο και το Γενάρη. Ας τρέξουμε λίγο τώρα, ας πιεστούμε λίγο τώρα, ας πιεστούν και όλοι αυτοί που πρέπει να πιεστούν τώρα, για να μην τρέχουμε μετά. Να βγάλουμε άλλη μια χρονιά και να κοιτάξουμε τι θα γίνει. Θα τη βγάλουμε τη χρονιά με τον Παπαθανασάκη, θα τη βγάλουμε χωρίς τον Παπαθανασάκη. Μας είναι αδιάφορο. Δεν κοιτάμε αυτή τη στιγμή εμείς, σας το ξαναλέμε, σαν σύντομος ακόμα δεν έχουμε πει Παπαθανασάκη φύγε. Μπορεί να το πούμε σήμερα το βράδυ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα δεν έχουμε πει. Και ένα τελευταίο δηλαδή έτσι σε αυτό το γαϊτανάκι των τελευταίων ημερών με το θα έρθει, δεν θα έρθει ο πρόεδρος κτλ. Είναι και το άλλο ότι κάθε μέρα ακούγονται διαφορετικά ονόματα ότι ασχολούνται με την ΠΑΕ Ηρακλής. Κάτι Αυστραλή. Ο Αρβανιτίδης. Δηλαδή, ο Αρβανιτίδης. Εντάξει ρε παιδιά, τι να σας πω. Πιο εύκολο είναι. Πιο εύκολο να πάω να αγοράσω εγώ την Μπαρτσελόνα παρά ο Αρβανιτίδης στον Ηρακλή. Να το ξέρετε. Ξεκάθαρα. Ο Κάλλας, ο Γαλανός, ο ένας, ο άλλος. Αυτά όλα γίνονται με σκοπό. Αυτά όλα γίνονται να καθησυχάζεται ο κόσμος, να λέει έλα μωρέ πουλάει, να μπερδεύεται ο κόσμος, αντί για να συζητάει για τον Καναδό, να συζητάει για τον Γαλανό και τα λοιπά, και να περνάνε ημέρες. Να περνάνε ημέρες, να πουληθεί ο Βέλιος, να μπουν κάποια λεφτά στην ΠΑΕ, να μας πει ο πρόεδρος ότι να ρε παιδιά, ορίστε, εγώ πληρώνω. Και να πάμε με ένα βέβαιο μέλλον στη νέα χρονιά. Εάν ο Ηρακλής κατέβει στο πρωτάθλημα κανονικά, δεν θα έχει πρόβλημα. Εάν οργανωθεί, εννοώ οικονομικά, να τηρεί τα τρίμηνα που έχει από την οικονομική επιχείρηση κτλ. Δεν θα έχει πρόβλημα. Οι παίκτες του Ηρακλή έχουμε την τύχη, εν πάση περιπτώσει, να τον αγαπάνε τον Ηρακλή πολύ περισσότερο από τους παράγοντες του. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θέλουν και θα φύγουν. Είναι αυτοί που δεν δέθηκαν με την ομάδα. Και αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, ας ξεκουνηθούμε σήμερα. Ας κατεβούμε στο Κατσάνιο, ας είμαστε 8 η ώρα εκεί, ας κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Να έρθει ο κόσμος σήμερα να ακούσει από επίσημα χείλη πράγματα που δεν θα τα πιστεύει. Να έρθει, να ενημερωθεί. Να ενημερωθεί. Και εμείς γι' αυτό θέλαμε να είναι εκεί και ο πρόεδρος ή μάλλον από ό,τι θυμάμαι θέλαμε να ξεκινήσει από αυτόν η ενημέρωση. Από την προηγούμενη εβδομάδα που είχε γίνει το προσκλητήριο, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν ακριβώς. Θυμάμαι καλά. Έτσι, γιατί... Όχι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, να ενημερώσει ο ίδιος επίσημα. Και δεν πιστεύω ότι τώρα, από τότε που δεν ήρθε μέχρι τώρα, έκανε τόσα πράγματα τα οποία δικαιολογούσαν εκείνες τις 3-4 ώρες που θα ήταν εκεί για να μας ενημερώσει για κάποια πράγματα. Και είπαμε, εμείς δεν θεωρούμε ενημέρωση να ενημερωθούν 5 άνθρωποι, να τα σπούνε σπασμένο τηλέφωνο σε 50 και οι 50 να τα πούνε σε 500 και 500 σε 5.000 και 5.000 σε 50. Να είναι εκεί ο κόσμος και να ακούσει πρώτα αυτός που θέλει και μπορεί εκεί την ώρα. Έτσι, δημόσια, να υποθούν πράγματα. Να υποθούν σκέψεις, να υποθούν αλήθειες, να υποθούν τα σχέδια για το μέλλον και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Αυτό το πράγμα μας ανησυχεί όλους. Η μία αδειοδότηση ήταν πάρα πολύ δυνατό χτύπημα. Και να το πούμε πάλι, ήμασταν η μόνη ομάδα της Super League που δεν πήρε αδειοδότηση. Ο οπαδός του Ηρακλή, με αυτά που τράβηξε και με αυτά που έκανε για την ομάδα του τα προηγούμενα χρόνια, έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τη διοίκησή του να μην ξανακούσει ποτέ τη λέξη αδειοδότηση. Με αυτά που κάναμε για την ομάδα μας, σας λέω ξανά, τους χιλιάδες που κατεβάσαμε στους δρόμους, τις Αθήνες, το Γουδί, τα Τέμπη, την Γρανούλα, την Καλλικράτεια,
τις χιλιάδες των χιλιάδων που ακολούθησαν τον Ηρακλή στη Δέλτα, στη Γάμα, στη Βήτα και ξανά στη Βήτα, έχουμε το δικαίωμα να απαιτούμε από τη διοίκηση να μην ξανακούσουμε ποτέ τη λέξη αδειοδότηση. Δηλαδή, να λέμε καλημέρα, τι γίνεται σήμερα στον Ηρακλή. Α, εντάξει, σήμερα θα πάρουμε και την αδειοδότηση. Έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Αυτό το απαιτούμε. Δεν το ζητάμε, το απαιτούμε. Όποιος και να έρθει στον Ηρακλή, είτε μείνει ο Παπαθανασάκης, είτε έρθει άλλος. Απαιτούμε να μην ξανακούσουμε τη λέξη αδειοδότηση. Όλες οι ομάδες πήραν. Δεν ζητήσαμε να βγούμε Champions League. Ξέραμε τις δυνατότητες του ανθρώπου. Δεν ζητήσαμε να πάει να πάρει τον οποιονδήποτε. Ζητήσαμε να κάνει μια ΠΑΕ ερασιτεχνική όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, να την οργανώσει, να τη στελεχώσει, να την κάνει επαγγελματική. Δηλαδή μια ΠΑΕ Super League και μια ΠΑΕ που ανταποκρίνεται στο μέγεθος του Ηρακλή. Και ζητήσαμε να μην ακούσουμε τη λέξη αδειοδότηση. Και επίσης ένα άλλο που ζητήσαμε, και αυτό ναι, το παίρνουμε και πάνω μας αν θέλετε και σαν σύνδεσμος, είναι ότι ο Ηρακλής στο μέγεθός του δεν χωράει να είναι σε άρματα. Δεν χωράμε, τι να κάνουμε, είμαστε τόσο μεγάλοι που δεν είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος του Ηρακλή που δεν μπορεί να ανέβει σε άρμα. Θα παλατζάρει το άρμα, θα πέσει, θα ανατραπεί. Αυτό ζητήσαμε. Αδειοδότηση και αυτονομία. Δεν ζητήσαμε τίποτα άλλο. Δεν σου ζητήσαμε να φέρεις το Μέση. Δεν σου ζητήσαμε να φέρεις, ξέρω εγώ, τον οποιονδήποτε. Ήρθαμε και αγοράσαμε διαρκείας μαζικά που είχε στο θράσος να μας πεις ότι είναι 79.000 ευρώ. Που ντροπή. Που είναι ντροπή. Και άμα μιλήσουμε και για τα εισιτήρια του κάθε αγώνα, επειδή τυχάνει να έχουμε. Άντε να μην μιλήσουμε, γιατί ακούει και η εφορία. Ναι. Λοιπόν, άντε να μην μιλήσουμε. Αλλά για τα 79.000 ευρώ, επειδή εσύ το είπες, θα μιλήσουμε. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό δεν το πίστεψε ούτε ο χειρότερος αντιρακλιδέας κακεντρεχής. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι βγήκε κάποιος την άλλη μέρα στα ραδιόφωνα, ξέρω εγώ, σε αυτό το τέτοιο που γίνεται, το μπρίζωμα, να πει ποτέ: α, οι Ηρακλειδείς κάνανε έτσι. 790 διαρκείας δώσανε. Μετά από 3 χρόνια, ξέρω εγώ, στα χωράφια. Έτσι, αυτό δεν λέγεται. Εντάξει, κάποιο μπέρδεμα πρέπει να γίνει. Κάτι άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι, ναι, δηλαδή, εντάξει, τώρα εντάξει, δεν είναι μπέρδεμα. Δεν είναι μπέρδεμα. Είναι ακριβώς όπως γίνεται αυτή η τακτική με το κάθε μέρα να μαθαίνουμε ότι κάποιος καινούριος παίρνει τον Ηρακλή. Ναι. Έτσι είναι και η τακτική, ας πούμε, να βγάζουμε ότι πάντα ο Ηρακλής δεν έχει έσοδα, ο Ηρακλής δεν έχει εισιτήρια. Χιλιάδες το καφτατζόγλου, ναι, αλλά ο Ηρακλής δεν έχει εισιτήρια. Ναι, εντάξει, όχι, είναι τζαμπατζίδες, όχι, πηδάνε τις μάντρες κτλ. Δηλαδή, ο Πλατανιάς που βγήκε πάνω από εμάς είχε πιο πολλά εισιτήρια. Και πήρε και αδειοδότηση. Και πήρε. Ο Πανιώνιος με τα 200 εκατομμύρια ευρώ χρέη, δεν ξέρω, το 200 γράψει το όπως θέλετε, πείτε, δεν ξέρω πόσα, που με τα 500 εισιτήρια κάθε Κυριακή μπορεί να πάρει αδειοδότηση, να κάνει, πώς το λένε, να κάνει εξυγίανση. Εμείς δεν μπορούμε. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Τι να σοβαρολογούμε τώρα. Ο Πας Γιάννενα, ας πούμε, μπορεί να πάρει αδειοδότηση, ναι, που έχει χιλιάδες εισιτήρια παραπάνω, ναι, από εμάς. Αλλά ο Ηρακλής πάντα φταίει ο κόσμος. Πάντα. Πάντα. Γιατί αυτό το πράγμα θέλουν να ακούσουν κάποια ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Αυτό το πράγμα θέλουν να ακούσουν. Αυτό το πράγμα θέλουν να ακούσουν και αυτό ακούνε. Αυτό εδώ είναι το εγχειρίδιο του Προέδρου. Το εγχειρίδιο του Προέδρου του Ηρακλή. Όταν ανοίξει εκεί το σιρτάρι στην ΠΑΕ Ηρακλή, τι και λέει ο Πρόεδρος, είναι αυτό το πράγμα. Θα ρίξουμε, φταίνε οι οργανωμένοι, φταίει ο κόσμος που δεν μας στηρίζει και έμεινα μόνος, δεν βοηθάει κανείς. Αυτά είναι το στο δεκάλογο του Προέδρου του Ηρακλή, να πούμε, και μερικά άλλα. Αυτό το δεκάλογο. Το οποίο δεν το μαθαίνει κάποιος όταν δεν είναι κοντά, αλλά όταν θα έρθει και θα κάτσει ένα χρόνο στα γραφεία της ΠΑΕ και εμείς θα περιμένουμε ότι θα οργανωθεί η ΠΑΕ Ηρακλής καλύτερα. Αντί να οργανώνεται καλύτερα, είναι ένα μάθημα αυτά. Τα διαρκείας, ο κόσμος, οι τιμωρίες, τα πρόστιμα, ξέρω εγώ, και ένα τέτοιο. Έτσι. Και ποτέ κανένας φυσικά δεν θα μας πει το πολύ απλό. Ναι. Ο Ηρακλής τερμάτισε 12ος. Οι από πάνω του 11 ομάδες έχουν όλες περισσότερα εισιτήρια, έχουν όλες λιγότερες τιμωρίες. Ή έχουν πιο πλούσιους προέδρους. Τι έχουν και εμείς να μας το πει αυτό. Επίσης, να πούμε ότι γιατί εντάξει και με τα πρόστιμα μας τα έχουν πρίξει. Ναι, λοιπόν, να πούμε, όχι, 70.000 ευρώ παιδιά ήταν φέτος τα πρόστιμα. Ελάτε το βράδυ 8 η ώρα να ακούσετε πόσο κοστίζει το Ηλέκτρα Παλάς. 70.000 είναι τα πρόστιμα. Μην είναι παραπάνω όμως μετά τα έξοδα του Προέδρου. Δεν θα είναι ντροπή. Γιατί άντε πες ότι τα πρόστιμα είναι για πυρσούς, είναι για το ένα, είναι για το άλλο, σου κάνουν και 5 παιδάκια Ηρακλάκια. Που βλέπουν, ας πούμε, τις κερκιδάρες που έχετε όλοι στα site και στα Facebook και στα Facebook και στα Twitter σας, πώς θα λένε αυτά, και σε όλα αυτά. Τις κερκιδάρες τις βάζουμε, αλλά κράζουμε για τα πρόστιμα. Αλλά την κερκιδάρα τη βάζουμε. Λοιπόν, άντε, και καλά κάνουμε και τη βάζουμε. 70.000 ευρώ, ρε παιδιά, είναι τα πρόστιμα. Με χαρτιά. Ας δούμε πόσο κοστίζει το Ηλέκτρα Παλάς. Μην είναι παραπάνω όμως, θα είναι ντροπή. Δεν θα είναι.
Θα είναι. Το βράδυ λοιπόν, μια και το ξανάφερε εκεί το θέμα, για όλα θα ενημερωθεί κόσμος του Ηρακλή. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Όσοι μπορείτε να είστε, να είστε. Καλό είναι να τα ακούσετε από πρώτο χέρι. Να θέσετε εκεί και τυχόν αμφισβητήσεις. Μπορεί κάτι να, που σας φαίνεται παράλογο. Να το πείτε και την ώρα να πείτε αυτό. Ρε, είναι παράλογο. Δεν με πείθησε εμένα. Πού είναι, τι είναι. Γιατί το λες αυτό. Α, εκεί. Λοιπόν, να μάθετε και μετά να δούμε και τι θα γίνει παρακάτω. Γιατί είμαστε λίγο τυχεροί ότι τέλειωσε το πρωτάθλημα νωρίς λόγω του Euro. Θα αργήσει και λίγο αργά γιατί το Euro θα είναι κουρασμένη. Λοιπόν, να σώσουμε τη χρονιά. Γιατί το τραγικό, είπαμε, θα είναι να ξεκινήσει η χρονιά και κάπου κατά τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, να μας βγάλουν έξω από το πρωτάθλημα. Να το δούμε και αυτό το πράγμα, να πούμε. Και θα είναι και ταπεινωτικό, έτσι. Ναι, θα είναι μεγαλύτερη μας ήττα, παιδιά, να το ξέρετε. Και θα είναι και ήττα και σαν κόσμος. Δεν θα, μετά, ναι, και τότε, ξέρετε, τότε είναι που θα το ρίξουν σε εμάς αυτό. Καλά, 100%. Έτσι, θα είναι τότε πάλι ότι δεν πήραμε διαρκείας, ότι δεν πηγαίνουμε στο γήπεδο. Δεν θα είναι ότι γίνανε τα προηγούμενα χρόνια αυτό, τα πράγμα, ανοίγματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν. Αυτό, θα είναι αυτό το παραμύθι τότε. Αυτό ακριβώς το πράγμα είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, που το ονομάζαμε σαν σεντελιδισμό. Επί 18 χρόνια καλλιεργήθηκε από τον όχι συγχωρεμένο πρώην πρόεδρο του Ηρακλή. Επί 18 χρόνια καλλιεργήθηκε από αυτόν. Αυτός συνέταξε αυτό το εγχειρίδιο στο οποίο αναφέρθηκες, που λέει το τι πρέπει να κάνει ένας πρόεδρος του Ηρακλή με το που στραβώσει λίγο η κατάσταση. Αυτός το συνέταξε, 18 χρόνια το δούλευε. Όλοι οι άνθρωποι γύρω από τον Ηρακλή επί 18 χρόνια μάθαν να λειτουργούν σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο. Κρατούσαν και σημειώσεις. Κρατούσαν και σημειώσεις κανονικά, κανονικά. Τα λένε και με δικά τους λόγια πλέον. Και το μάθανε. Όχι. Όχι, είναι, ναι, τα κλισέ, εσείς είστε νεότεροι, τα κλισέ είναι τα ίδια. Δηλαδή, παθαίνω κάτι να ζεβού ώρες, δεν τρελαινόμαστε. Ναι, λοιπόν, αυτό, το θέμα, αυτό είναι το θέμα. 18 χρόνια συντασσόταν αυτό το εγχειρίδιο και τώρα το βλέπουμε στην πράξη. Το είδαμε στην πράξη από το Μητυλινέο, το είδαμε στην πράξη από τον Σπανουδάκη, το είδαμε στην πράξη από τον Ρέμο, το είδαμε στην πράξη τώρα από τον... Μέχρι και τον Θόδωρο Παπαδόπουλο το είδαμε στην πράξη. Τώρα το βλέπουμε και από τον Σπύρο τον Παπαθανασάκη. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, από τον Καναδά ήρθε. Αλλά έκατσε δίπλα του ο Σεντελίδης, έκατσε δίπλα του ένα άλλο γκρουπ παραγόντων, οι οποίοι είναι μονίμως εκεί στα επίσημα, οι μεγαλύτεροι τζαμπατζίδες που έχει γεννήσει ποτέ ο Ηρακλής. Είναι που βλέπουμε κόσμο και δεν βλέπουμε εισιτήρια αυτό. Ναι, που σήμερα εμείς θα έχουμε μαζί μας και τις λίστες από κάτι αγώνες τύπου στο μάτς με την ΑΕΚ, στο μάτς με την ΑΕΚ στα μπαράζ. Που αυτός ο κύριος Σεντελίδης έφερε μια λίστα με φίλους του για να μπουν μέσα, η οποία δεν ήταν μία, δύο, τρεις, τέσσερις, ήταν 600 άτομα. Ξέρετε τι πάει να πει λίστα 600 άτομα. Η λίστα ήταν 300 ατόμων και ο καθένας έφερε από έναν. Εμείς την έχουμε τη λίστα. Θα στη δείξουμε σήμερα. Τέτοια μπορούμε να λέμε χιλιάδες. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε. Ξαναλέμε, είμαστε αυτόνομοι θύρα 10. Είμαστε εδώ μόνο και μόνο για να καλέσουμε τον κόσμο να τον εμψυχώσουμε, να του πάρουμε λίγο τη στεναχώρια, να του πάρουμε λίγο την απογοήτευση και την κούραση και να του πούμε ότι σήμερα στις 8 η ώρα πρέπει να είναι το βράδυ στο Κατσάνιο. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και γραμμές. Είναι το 2310-287-888 για μηνύματα FM κενό στο 54526. Έχουν έρθει και κάτι μηνύματα εδώ τώρα στο διάλειμμα. Το ένα λέει ότι ο σεντελιδισμός δεν είναι μαγιά, είναι αυτοταπείνωση. Και ένα άλλο λέει, ότι... Άρα το βρούμε λίγο. Ότι είμαστε αλήτες που κράζουμε τον Καναδό για το κομμένο τηλέφωνο. Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να ρίξει το πάγιο μαζεύει προσφορές από άλλες εταιρείες και θέλει χρόνο να μελετήσει το καλύτερο πακέτο τηλεφώνου ίντερνετ με τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Α, έχουμε τηλέφωνο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και θέλει να διαμαρτυρηθεί ότι θα μπει φόρος στο σταθερό τηλέφωνο. Και στο ίντερνετ. Είναι λοιπόν η λεγόμενη ανυπακοή. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα παιδιά, μ' ακούτε? Καλησπέρα, ακούμε, ναι. Παλιότερα θα σας λέγανε τι δουλειά κάνετε και τα λέτε αυτά για τον πρόεδρο. Εμείς μπορούμε να σας πούμε τι δουλειά κάνουμε. Όχι, δυστυχώς. Όχι, δεν είστε άνεργοι, ναι, ναι. Πρόεδρε, ο Παπαθανασάκης. Εγώ ένα χρόνο που ακούω τώρα, ο Παπαθανασάκης πήγε τουαλέτα, ο Παπαθανασάκης ανέβηκε στον πέμπτο, ο Παπαθανασάκης κατέβηκε κάτω, έρχονται οι τουρκικές αερογραμμές. Έρχεται η Goodyear, έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος, επενδυτές στον Ηρακλή απ' έξω από την πόρτα και ξαφνικά το Μάιο ψάχνει συμπαίκτη.
Είναι μόνος. Είναι μόνη φάνελε μόνη. Πού είμαστε, σε ποια χρονιά είμαστε, το 1987 με το Θοδωρίδη. Ναι. Έχω χάσει την μπάλα. Στον Ηρακλή είναι η μέρα της μαρμότας. Λάθος. Δεν είμαστε σε χρονιά. Είμαστε στη σελίδα 14. Και κάτι που θέλω να πω. Με λυπεί πολύ που οι οπαδοί μας, υπάρχει κόσμος που είναι ακόμα εκεί. Εντάξει, 18 χρόνια είναι αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχουμε αναγκάσει τον Ηρακλή σε Λεβαδιά, σε Πλατάνια, ούτε Πλατάνια. Αυτοί πήραν άδεια. Όχι, άλλο λέω. Αυτά μακάρι να ήμασταν σαν την Πλατάνια, να πούμε. Τι πήραν άδεια, εμείς δεν έχουμε. Τι να τον αναγκάγουμε. Δεν κατάλαβα τελικά. Λέγε, το πιστέψαμε ότι είμαστε ένα τίποτα. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Όταν... Αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Να δώσω ένα μήνυμα σε αυτούς τώρα, γιατί μάλλον το πρόβλημα το έχει ο Ηρακλής μέσα του. Δηλαδή, όποιος είχε να έρθει καινούριος, αν έρθει άνθρωπος με πολλά λεφτά, θα το λένε μη βάζεις λεφτά στην ομάδα, μην ξοδεύεσαι, δώσ' τα σε εμάς. Μα τι αν έρθει, αυτό του λέγανε. Έγινε αυτό. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε, είμαστε παλιότερα έγινε. Αυτό του λέγανε παλιότερα. Άστο, σιγά σιγά, εμείς ξέρουμε πού θα φάμε τα λεφτά σου. Ναι. Στα μπουζούκια παραδείγματος. Ναι, έτσι το λέω. Το έχουν κάνει αυτό, δεν είναι καινούριο. Ότι θα το κάνουν, λοιπόν, το κάνανε. Ναι, μπράβο, ναι, μπράβο. Αυτό το βιολί, το βιολάκι και ο κόσμος του Ηρακλή δεν υπάρχει, οργανωμένοι δεν υπάρχουν, αλλά αυτοί δεν είναι Ηρακλήδες, αυτοί είναι παοκτσίδες. Έτσι δεν λέγανε. Βρωμίζει και το στόμα μου τώρα, τέλος πάντων. Έτσι, τα ίδια παιδιά, τα ίδια δηλαδή κουραστικά πράγματα. Αλλά εγώ να πω ένα άλλο, ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο μόνο να σου πω ότι τα πράγματα αυτά είναι κουραστικά μόνο και μόνο για έναν λόγο. Για να κουραστούμε κι εμείς. Ο Ηρακλής θα μικρύνει όταν κουραστεί ο κόσμος του. Να το θυμάστε αυτά. Ακριβώς όμως το κάνουν εδώ και πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Ναι, αλλά όλο σαν τη Λερναία Ήδρα ξεπετάγεται κόσμος. Τουρνικέ έχει το γήπεδο. Πώς πηδάνε οι οπαδοί. Πηδάνε. Τουρνικέ έχει. Από πού θα πηδήξουν οι οπαδοί. Τι να κάνουμε. Βλέπεις, εμείς δεν έχουμε τις 600 προσκλήσεις. Τουρνικέ έχει πλέον το γήπεδο. Σούπερ Λίγκα είναι. Δεν είναι βιταθνική. Έχει τουρνικέ. Πρέπει να χτυπήσει το εισιτήριο. Πώς θα πηδήξει άλλος. Thundercats θα γίνει. Μα δεν πηδάνε. Η αυλή πηδάει. Έλα, Κώστα, βάλει τον άλλο τον κολλητό μέσα. Ακριβώς. Άρα τι έγινε. Βγάζουμε καμιά. Αλλά και εμείς ρε παιδιά, τέτοιο σέλφινγκ με αυτόν εδώ που ήρθε το καινούριο. Το καινούριο το φρούτο. Τώρα αυτός είναι από τον Καναδά. Τώρα το ερώτημα είναι βέβαια αν μπορεί να πάει στον Καναδά πλέον, έτσι. Γιατί... Αυτό είναι από τον Καναδά τώρα. Όχι, στη Θεσσαλονίκη είναι, απλά το θέμα είναι άμα μπορεί να πάει στον Καναδά. Μου φαίνεται, δεν μου λέτε, αυτός έχει καιρό που έφυγε από τον Καναδά ή... Έχει καιρό και μια φορά που είπαν ότι πήγε στον Καναδά... Α, ναι. Και ένα άλλο για τους δημοσιογράφους του Ηρακλή, γιατί δεν είπαν αυτό που είπατε εσείς. Ποιο δηλαδή. Αυτό δεν πιστεύω να τους το πει, να τους απαγορέψει κανένας ή να τους... Και στο κάτω-κάτω υπάρχει και εισαγγελέας ρε παιδιά, άμα τους απειλεί κάποιος σας πάνε. Και εσάς άμα σας απειλεί κάποιος, δεν το συζητώ, θα πάτε στον εισαγγελέα, γιατί δεν κατάλαβα. Ναι, εκεί θα πάμε μας απειλούν. Ναι. Δεν κατάλαβες που το λέω. Δεν κατάλαβα, μωρέ, εντάξει, καβάλα κάνω. Εντάξει, αυτά είναι γραφικά τώρα. Απλώς το θέμα είναι ότι σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να τους επηρεάζουν στη δουλειά τους και στο τέτοιο. Δεν είναι τώρα... Όχι. Και ένα άλλο, γι' αυτό για τα τρίμηνα. Γιατί δεν το λένε οι δημοσιογράφοι, ότι είναι καταστροφή. Αυτό είναι καλή ερώτηση. Καλά, αυτοί έπεφτε ο Ηρακλής στη Δέλτα Εθνική και δεν λέγανε ότι για αδειοδότηση δεν πέφτει. Το μάθαμε μετά. Ότι ο κανονισμός έλεγε ότι αν δεν πάρεις άδεια δεν πέφτεις. Το μάθαμε μετά. Όταν ας πούμε. Δηλαδή, από τους δημοσιογράφους τώρα, εντάξει, η Ελλάδα χρεοκόπησε να μην κατέβουμε σοβαρότερα θέματα. Η Ελλάδα χρεοκόπησε και οι δημοσιογράφοι μας το είπαν μετά. Δεν είμαστε ούτε τίποτα. Απλά τα είχαμε προσδιορίσει, τα είχαμε επισημάνει. Χωρίς να ξέρουμε γεγονότα. Όταν ρωτούσαν το Σπύρο, Σπύρο παιδί μου, θα κάνεις μεταγραφές και έλεγε δεν καταλαβαίνει την ερώτηση. Το θυμάστε εκείνο. Ναι. Ναι. Δυστυχώς το θυμόμαστε. Να τελειώνουμε με αυτό το βιολί. Εγώ ψάχνω πρόεδρο από το Δεκέμβριο, όχι τώρα. Και να πω κάτι, καθαρές λύσεις. Μην πει όμοιρος ο Ηρακλής. Μην έρθει ο επόμενος και μας τον πληρώνει τον προηγούμενο. Αυτό καθαρές δεν είναι στο δικό μας χέρι, δυστυχώς. Δεν κατάλαβες. Δεν λέω ότι... Όχι, αυτός που θα το κάνει, αυτός ο κύριος που θα το κάνει, να δώσει την ομάδα καθαρή, όταν λέω καθαρή, να τη δώσει την ομάδα. Δεν μας κάνουν κανένα τακουνάκι πάλι. Ποιος δίκαιε τον Ηρακλή τελικά. Μήπως είναι κάτι άλλο πίσω από αυτό. Αυτό γιατί δεν μπορεί, δεν γίνεται.
Αυτό δεν μπορούμε να σου απαντήσουμε και να σου πούμε και την αλήθεια, δεν έχουμε και χρόνο πλέον να το ψάξουμε. Το θέμα είναι... Και θέλω να σου πω, γιατί δεν μπορεί να συνέχεια να γίνεται αυτό. Συνέχεια να γίνεται το ίδιο έργο, το ίδιο έργο, το ίδιο έργο, το ίδιο σενάριο. Ίδιο και απαράλλακτο, χρόνια τώρα. Δεν έχει κόσμο, αυτός ο σύλλογος δεν έχει κόσμο. Ξαφνικά παρουσιάζεται κόσμος. Τι έγινε, ρε παιδιά? Φταίει ο κόσμος. Ξαφνικά ο κόσμος δεν φταίει. Δηλαδή τόση μούγκα που κάναμε φέτος δεν γίνεται άλλη. Και πέρσι. Ναι, και πέρσι πω, κάναμε μούγκα, γιατί και πέρσι, βλέπαμε, άλλο, και πέρσι βλέπαμε πράγματα. Γιατί την πρώτη φορά που ήρθε ο Παπαθανασάκης στο Gate 10 που έλεγε, ένα πράγμα, εμείς δεν του είπαμε τίποτα άλλο. Ότι αδερφέ, κάνει ό,τι είναι να κάνεις μαζί σου, ό,τι χρειαστείς από εμάς κτλ. Θέλουμε τον Ηρακλή αυτόνομο, τον Ατάλο. Απλά σου λέμε ότι διώξε τον Μπέζα. Όχι, περίμενε, περίμενε. Τι να μιλήσουμε? Άμα είναι να μιλήσουμε εμείς, θα μιλήσετε και όλοι εσείς. Αν μιλήσετε, λέτε ότι σας κάνω πόλεμο. Αν δεν μιλήσετε, λένε ότι τα παίρνετε. Ύποπτη η στάση των οργανωμένων, δηλαδή. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, οι οργανωμένοι είναι η δουλειά τους, οι κερκίδες κτλ. Αλλά αυτός τι κάνει για την εταιρεία? Κάνει κάτι? Θα μου πεις αυτό στα φίλια. Τώρα μαθαίνουμε εδώ, διαβάζουμε τώρα στο ίντερνετ, προσφυγή ο Αγγελούδης. Ντροπή. Αυτά είναι ντροπή. Δεν πειράζει. Ωραία, να εξασφαλίσει τα λεφτά. Το παιδί το έφερε ο φίλος μας, ο Σεντελίδης. Ακριβώς. Λοιπόν. Καλά, να μην πάμε στο θέμα του Σεντελίδη το βράδυ. Έχουμε να πούμε πολλά. Να πούμε λίγο και για τις ακαδημίες και για το ένα και το άλλο, να γελάσουμε. Γιατί στο τέλος δεν θα ακούει ο κόσμος και δική μας δημοσιογράφη. Να αρχίζουν να λένε κάποια πράγματα. Το ότι τους φοβερίζουν κάποιοι ή οτιδήποτε, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν είναι όμως τάση αυτή, ρε παιδί. Δεν είναι το πεντάλεπτο του Ζάχου Χατζηφωτίου. Συμφωνούμε 100%. Και από τη στιγμή, και από τη στιγμή που τα μέσα, και από τη στιγμή που τα μέσα δεν τους δίνουν χρόνο, θα πρέπει οι ίδιοι να οργανωθούν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι τα μέσα άμα θέλουν. Μισό λεπτό, αλλά κάποια στιγμή ο κόσμος, μιλάμε για τον κόσμο που είναι ο παδός, θα ξεσπάσει και σε αυτούς. Θα ξεσπάσει και σε αυτούς. Δεν είναι ρεπορτάζ αυτά για την ομάδα. Δεν μου λένε πληροφορίες. Ψάχτες μόνοι στο ρεύρεφε. Αυτό για τα τρίμηνα δεν έπρεπε να το πούνε. Σαν προέκταση της τιμωρίας της μη αδειοδότησης. Ότι δεν είναι τιμωρία, είναι επιτήρηση. Είναι επιτήρηση. Δηλαδή, αν ο Ηρακλή... Είναι μνημόνιο. Είναι μνημόνιο. Ακριβώς αυτό. Είναι μνημόνιο. Δηλαδή, αν έχεις 2 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω εγώ, άνοιγμα. Μέσα σε. Για το νοσοκομείο. Είχε πάθει τέτοιο, τα καμούρι. Είχε πάθει. Πρώτη φορά έχω δει τόσο στημένη φωτογραφία από σέλφι, ότι να, μπήκε στο νοσοκομείο. Μιλάμε για κοροϊδία, για το μέγα δούλεμα. Είμαστε ένας κόσμος που μας δουλεύουν συνεχώς. Μας προκαλούν και μας δουλεύουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Θα το βρούμε σήμερα το τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω, να ξέρεις. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, αισιοδοξία να θέλει. Αισιοδοξία και να... Και μαθημένοι είμαστε σε αυτά, αλλά δεν μπορώ άλλο να ακούω παδούς μας ή ανθρώπους και να λένε ο πρόεδρος, ο άνθρωπος που μας έσωσε. Μας έσωσε. Ρε παιδιά, εντάξει, αυτό λέγεται, είναι εντάξει, αυτό είναι στο DNA που έχουμε σαν λαός, δεν είναι μόνο στον Ηράκλη, εντάξει. Δεν είναι, αυτό το βλέπουμε δηλαδή και παραδίπλα και παραπαραδίπλα, δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα είναι... Μας έσωσε με πιάνει, ανέβασε τον Ηράκλη πρώτη εθνική, αυτό ήταν η σωτήρια. Ανέβασε τον Ηράκλη στην πρώτη εθνική, τρομερό, επίτευγμα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή είναι καινούργια Κυριακή, δεν είναι, εντάξει, αυτά τα είπαμε, πήρε τότε τα μπράβο, πήρε τα αυτά, όλα. Όλα αναγνωρίζονται, όλα γράφονται, όλα μένουν. Αυτό τελείωσε όμως. Τι κάνουν δηλαδή? Τα κατάφερε και είχε τον Ηρακλή 2 χρόνια στην Β' με 2 εκατομμύρια χρέη. Πουθενά δεν γίνονται αυτά. Μόνο στον Ηρακλή. Μόνο στον Ηρακλή. Το μήνυμα, φίλε, που θέλουμε εμείς... Έξω από την πόρτα της Μίκρας, βλέπει φως, μπαίνει μέσα, κάνει τη δουλειά του και φεύγει. Αλόβητος. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε σε όλο τον κόσμο σήμερα είναι να έρθει στο Κατσάνιο. Πρώτα να ενημερωθεί, να ενημερωθούμε μάλλον. Και μετά να αποφασίσουμε, αλλά να δούμε και τι θα κάνουμε. Να κοιτάξουμε και το μέλλον, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι και να κάνουμε. Εγώ πάντως τρελαίνομαι όταν 2 φορές ο άνθρωπος αυτός μας αέρισε. Να μην το πω αλλιώς. Ο κύριος αυτός, πώς το λένε, μας αερίστηκε, είπε «Δεν με νοιάζεται». Δεν με νοιάζεται. Εγώ εντάξει, κοιτάζω. Αφού δεν τον νοιάζουμε... Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πρόσεξε όμως, άμα σήμερα όμως το Κατσάνιο δεν είναι ασφικτικά γεμάτο μέσα έξω, τότε θα έχει δίκιο. Σκοπός αυτός είναι. Καταλαβές. Όποιος καταλαβαίνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Το κάνουμε τώρα, λίγο λιανά. Λοιπόν, αυτά, γεια. Ωραία, γεια. Λοιπόν, να ξαναπούμε 2-3-10-2-87-8-8-8 και FM κενό στο 5-45-26. Πολλά μπορούμε να πούμε, παιδιά. Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε. Τώρα διαβάζουμε και για την τρίτη προσφυγή, τώρα γι' αυτό είμαστε και λίγο αλλού. Μετά το Λαδά,
μετά τον Λαζάρ ήρθε και ο Αγγελούδης. Τώρα θα έρθει και κανένας άλλος, κανένας Κυρόφσκι, δεν ξέρω κι εγώ ποιος, και θα γελάμε όλοι μαζί. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι το εξής, ότι ο Ηρακλής στην κατάσταση που βρίσκεται, τα χρέη του και όλα τα προβλήματά του είναι διαχειρίσιμα. Χρειάζεται απλά μία σωστή διοίκηση. Αυτή η διοίκηση που έχει αποδεδειγμένα δεν είναι σωστή. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει παίκτες στην Εθνική μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο. Δεν είναι δυνατόν να υποθηκεύεται το μέλλον του συλλόγου ενώ έχουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, παίκτες το ένα το άλλο, για τους παίκτες μιλάμε τώρα, να υποθηκεύεται το μέλλον του συλλόγου και να συζητάμε για το αν θα βγάλουμε τη χρονιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξεσηκωθείτε, ανεβείτε, πάρτε ψυχολογία, βρείτε τα πατήματά σας και ελάτε στο Κατσάνιο το βράδυ, στις 8 η ώρα. Είναι ξεκάθαρο. Μας χρειάζεται ο Ηρακλής, πολύ απλά. Δεν καλεί αυτόνομη θύρα 10, δεν καλούν οι οπαδοί, δεν καλεί ο ένας, δεν καλεί ο άλλος. Καλεί ο Ηρακλής. Ας τρέξουμε λίγο τώρα για να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε μέσα στη χρονιά. Και να πούμε ότι το βράδυ, τα είπαμε και πριν βέβαια, τώρα το ξαναλέμε για όσους, θα γίνει ενημέρωση με επίσημα στοιχεία. Με επίσημα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση και τα οικονομικά πεπραγμένα του Ηρακλή, από όπου θα μπορούν να βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους, χωρίς προπαγάνδες, χωρίς μισές αλήθειες και δεν ξέρω εγώ τι, χωρίς ό,τι θέλουν. Με χαρτιά, με στοιχεία, όλα επίσημα, και ο καθένας εκεί μπορεί να ρωτήσει, να πάρει διευκρινήσεις για αυτή και πώς, και μετά να πάρουμε, να δούμε τι θα κάνουμε, να το συζητήσουμε, θα το κάνουμε άλλη μέρα, την ίδια μέρα, ξέρω εγώ. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να δρομολογηθούν αυτά τα πράγματα. Αν θέλουμε και του χρόνου ο Ηρακλής να είναι πάλι στη Σούπερ Λίγκα, κανονικά, να μην κλατάρει στη μέση της χρονιάς, να μην γίνουμε Εργοτέλης και Όφη και Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου. Λοιπόν, να μην πάρουμε τέτοια πράγματα, έτσι, γιατί πια αυτά τα έχουμε δει ότι γίνονται. Ομάδες που δεν παίρνουν αδειοδοτήσεις, δεν μπορούν να βγάλουν τη χρονιά, γιατί δεν έχουν τα έσοδα, γιατί τα έσοδα τους μπορεί να παρακρατηθούν για χρέη. Και γιατί για χρέη. Η αδειοδότηση πλέον, έτσι πως είναι, λειτουργεί ως εξής. Χωρίζεται σε τρίμηνα. Στα τρίμηνα αυτά καταθέτεις φάκελο σαν αυτό που καταθέτουμε στο τέλος της χρονιάς. Σε κάθε τρίμηνο σε ελέγχουν αν τα χρέη τα οποία έχεις διακανονίσει τηρείς τους διακανονισμούς. Δηλαδή, με δύο λόγια, αν πούμε ότι έχεις 2 εκατομμύρια ευρώ χρέη, είναι περίπου 180.000 το τρίμηνο ότι πρέπει να δίνεις. Όχι. Ναι, 180.000 ευρώ το μήνα να δίνεις. Θα σε ελέγχουν κάθε τρίμηνο αν δίνεις αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, στο πρώτο τρίμηνο που δεν θα τηρείς αυτά τα που έχεις συμφωνήσει, είναι επίπληξη. Στο δεύτερο είναι έγγραφη, είναι διοικητικό πρόστιμο, συγγνώμη. Και στο τρίτο ξεκινάει η αφαίρεση βαθμών. Αυτός είναι ο λόγος που και στο τέταρτο, αν και στο τέταρτο δεν πάρεις άδεια, δεν παίζεις του χρόνου στη Super League. Αν το καταλαβαίνετε αυτό, καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμες είναι αυτές οι ημέρες για τον Ηρακλή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, πριν βρεθούν λεφτά, πριν βρεθεί η διοίκηση, πριν βρεθεί οτιδήποτε, δεν ξέρω τι, θα πρέπει να βρεθεί κόσμος να πάει να διακανονίσει αυτά τα χρέη. Απλά πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να έχει το στοιχειώδη μυαλό να πάει να διακανονίσει τα χρέη. Κάποιοι άνθρωποι ρώτησαν, κάποιοι δημοσιογράφοι ρώτησαν το μεγαλομέτωχο, για ποιο λόγο, πρόεδρε, δεν εκχώρησε στα τηλεοπτικά αυτής της χρονιάς τους παίκτες από τον Ιανουάριο, έτσι ώστε να πάρουμε φέτος άδεια. Γιατί, λέει, πήγαινα για το Plan A. Ρε, τι Plan A και NBA, σοβαρολογείτε τώρα? Σοβαρολογούμε τώρα? Αυτό το πράγμα είναι οργάνωση ΠΑΕ? Αυτό το πράγμα είναι επιχειρηματικό σχέδιο που περιμένουν από τον προηγούμενο Μάιο, που δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ στην ΠΑΕ Ηρακλής. Από τον προηγούμενο Μάιο ο Ηρακλής πηγαίνει με κάποια δανεικά από ηρακλειδείς παράγοντες και με τα έσοδά του που έχει σαν ομάδα. Λοιπόν, δεν έχει μπει. Από τον προηγούμενο Μάιο περιμένουν να έρθει αυτό το εκατομμύριο. Θα έρθει το εκατομμύριο, όχι θα το φέρουν κάτι Αλβανοί, όχι θα το φέρουν κάτι Βούλγαροι, όχι θα το φέρουν κάτι Ζουαζιλανδοί, όχι θα το φέρουν κάποιοι από τον Αγκόρνο Καραμπάχ και δεν ξέρω και εγώ τι. Σοβαρολογείτε, ρε, τώρα. Και ζουν ακόμα.
Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή, έλεος. Να πέσει μια ομάδα που χρωστά 20 εκατομμύρια ευρώ γιατί δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να πέσει μια ομάδα η οποία χρωστάει 2-3 εκατομμύρια ευρώ, αυτό το πράγμα δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο Ηρακλειδέα μας προσβάλλει. Αυτό να το καταλάβετε. Μας προσβάλλει όλους. Όλους μας. Δείχνει την ανυπαρξία την παραγωγική του Ηρακλή πρώτα απ' όλα. Και αυτό που λέει και ο φίλος. Ξημερώνει, βραδιάζει η μέρα, περνάνε οι μέρες. Όλοι με το μοναδικό πράγμα που ασχολούνται είναι με τον κόσμο του Ηρακλή και το πόσο δεν βοηθάει την ομάδα και πόσο δεν κάνει και πόσο δεν ράνει. Συγγνώμη, ρε Μάγκες, αλλά εγώ δεν είδα κανένα να κατεβάζει 20.000 κόσμο σε πορεία διαμαρτυρίας που δεν βοηθάει ο κόσμος. Εγώ δεν είδα αυτό το πράγμα που έκανε ο λαός του Ηρακλή πριν 4 χρόνια που ήταν κάθε μέρα στο δρόμο, που δημιούργησε όντως κοινωνικό πρόβλημα μέσα στην πόλη, να το κάνει κανένας άλλος. Δηλαδή, άμα είναι έτσι οι ομάδες που δεν έχουν κόσμο που βοηθάει, πώς είναι αυτές που έχουν? Και να τερματίζω κάτω από τον Πλατανιά. Με τα μιλιούνια των οπαδών και κάτω από τον Αστέρα Τρίπολης, που λέει και ένας φίλος με το μουστάκι και το σκαρπίνι και την άσπρη κάλτσα στο Ρίο Αντίριο. Γιατί τη Σκόντα πού τη βάζεις? Με τη Σκόντα Ξάνθη. Που πήγε τελικό με 300 άτομα, να πούμε. Όποιος κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του Ηρακλή, λέει ένα μήνυμα, πρέπει να είναι σήμερα στο Κατσάνιο. Όλοι κοντά στους συνδέσμους, Ηρακλής Λαγκαδάς. Ένα άλλο μήνυμα λέει, μήπως η απάντηση σε όλη αυτή την ιστορία είναι η περιουσία του Ηρακλή? Φιλέ, πολύ πιθανό να είναι και έτσι. Είναι το πιθανότερο για μας είναι έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο να πάρει σε αυτή τη στιγμή, σαν κράτος, σαν καρχαρία, σαν οτιδήποτε να αρπάξει από τον Ηρακλή. Είναι η περιουσία του. Το θέμα είναι ότι η ναυαρχίδα του συλλόγου που είναι το ποδόσφαιρο, όσο πιο καλά πηγαίνει, τόσο περισσότερο κόσμο θα έχουμε. Και όσο συσπηρωμένο. Και όσο περισσότερο συσπηρωμένος και ενεργός είναι ο κόσμος του Ηρακλή, τόσο πιο απίθανο θα γίνει να μπει χέρι στην περιουσία του συλλόγου. Αν η ναυαρχίδα διαλύεται, αν η ναυαρχίδα συνεχώς υπονομεύεται, τότε και τα στρέμματα θα χάσουμε και τον σύλλογο τον ίδιο θα χάσουμε. Γι' αυτό λέμε σήμερα όλοι στο Κατσάνιο. Ναι, και εκείνο που ήθελα να πω, το ποδόσφαιρο, οι διαδρομές είναι δύο, ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Δηλαδή, όταν το ένα θα φέρει το άλλο θα φέρει το άλλο, και γι' αυτό πήγα να σε διακόψω εκεί την ώρα, που λες, όταν η ομάδα θα πάει καλά, ο κόσμος θα έρθει στο γήπεδο, η ομάδα θα πάει καλύτερα, περισσότερος κόσμος θα έρθει στο γήπεδο, όχι μόνο δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτά, ανεβαίνουν και απαιτήσεις του κόσμου, ανεβαίνουν και απαιτήσεις του σωματείου, και μετά θα υπάρξει πρόβλημα. Οπότε τι κάνουμε? Τραβάμε το χαλί κάτω από τα πόδια, να πάμε ξανά 3-4 χρόνια πίσω, άντε αυτού και από την αρχή, άντε ξανά να πούμε από το 0 να ξεκινάμε. Και αυτό, φυσικά, αυτό είναι το παιχνίδι. Δηλαδή η απορία, γιατί ο Ηρακλής αυτά τα τελευταία 30 χρόνια που τα ζούμε συνειδητά έχει αυτή την πορεία, είναι αυτό. Ότι όταν φτάνει ο Ηρακλής κάπου ή πάει μπορεί να κάνει κάτι, πρέπει να του τραβήξουν το χαλί, να γίνει αναπομπούλα, να πέσει, να πάει από ψηλά χαμηλά, άντε ξανά να αρχίσουμε να ξανανεβαίνουμε. Γιατί όταν είναι ψηλά, θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και αυτό δεν το θέλει κανένας. Και εκεί μπαίνει και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλων αυτών των ανθρώπων που τους ακούμε συνεχώς να ειρωνεύονται τον Ηρακλή και τον κόσμο του, αλλά και των διοικήσεων. Τι έχουμε ώρα? Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο τελειώνω. Λοιπόν, εκεί μπαίνει και ο ρόλος αυτών των ανθρώπων που να μας πείσουν ότι ο Ηρακλής δεν έχει κόσμο. Ότι ο Ηρακλής στη δεκαετία του 80 δεν είχε ομάδα. Ότι ο Ηρακλής δεν ήταν ποτέ μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Βέβαια, τον Ηρακλή καλούσε η Chelsea, οι Rangers και δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες ομαδάρες Ευρώπης να πάνε στην Αυστραλία να κάνουν φιλικά. Δεν καλούσε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και αυτό δείχνει και ποια ήταν η μεγάλη ομάδα της Ελλάδος τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, κάνουμε το διάλειμμα για το χρόνο. Διαφημίσα βάλουμε μετά, στο τέλος, εντάξει. Η ώρα είναι 4:30. Το πουκάμισό μου, ρε, πού είναι το πουκάμισό μου? Στα έλεγα, να πάρουμε μια λειτουργική ντουλάπα από τον Μάριο Πέτκο. Αλλά εσύ, όπως συνήθως, αγρώνει γόραζες. Μόνο από τον Μάριο Πέτκο. Ντουλάπες σχεδιασμένες για τον χώρο σας και τις προσωπικές σας ανάγκες από 100 ευρώ το τετραγωνικό. Και κρεβατοκάμαρες με στρώμα από 550 ευρώ, μονταρισμένα και παραδοτέα στο σπίτι σας. Ντουλάπες και κρεβατοκάμαρες Woodeco by Mario Petco. 4ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Τηλέφωνο 681-086. Σχεδιάζουμε μαζί τις επιθυμίες σας. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε γρήγορα. Ξαναλέμε 2-3-10-287-888. Αν θέλετε να πείτε κάτι,
FM κενό στο 54526. Και μιας και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής, να ξαναπούμε ότι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ είναι η απογευματινοβραδινή συγκέντρωση που έχουμε στις 8 η ώρα στο Κατσάνιο, όπου θα γίνει ενημέρωση για τα διοικητικά και τα οικονομικά του συλλόγου, της ΠΑΕ, της περασμένης και προπερασμένης χρονιάς, να ενημερωθούμε όλοι, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Η κατάσταση είναι και δύσκολη. Και έγινε δύσκολη από τη στιγμή, δηλαδή αυτό που ήταν το καταλυτικό, ήταν που δεν πήραμε φέτος άδεια και είμαστε η μόνη ομάδα στην Αλφα Εθνική που δεν πήρε άδεια. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι, και δεν πήραμε άδεια γιατί. Γιατί πέρυσι το καλοκαίρι φέραμε το Χαντί και το Καρλίτος. Δηλαδή τι κάναμε, τι άνοιγμα κάναμε πέρυσι το καλοκαίρι που έγινε αυτό το πράγμα. Εδώ τι κάτι κάναμε. Έγινε. Κάτι δηλαδή, έγινε. Όταν με το μικρότερο μπάτζετ της κατηγορίας δεν παίρνεις άδεια. Ήμασταν τελευταίοι στα εισιτήρια, δηλαδή μας πέρασαν ο Πλατανιάς, ο Πας Γιάννενα, η Σκόντα Ξάνθη, ο Πανιόνιος, μας πέρασαν στα εισιτήρια. Τι έγινε. Να πάρουμε, έχουμε δύο γραμμές τώρα, να τις πάρουμε μια. Ναι, να μην λοιπόν, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Κάτω και αν βγάζω στο χώρι. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, όλοι σήμερα στο Κατσάνιο. Ωραία. 8 η ώρα, να μην λείψει κανένας, παιδιά. Όλοι, συνέχεια θα το λέμε. Καναδέ, φτάνει. Φτάνει το κοροϊδηλίκι σου, Καναδέ. Και εσύ και το φιλαράκι σου. Όλοι, 8 η ώρα, παλικάριά. Να σε καλά. 8 η ώρα, χίλια χρόνια Ηράκλειο. Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Από αυτούς τους ανθρώπους, πρόεδρε, θα τα ακούς. Από εμάς, ό,τι ήταν ακούσεις, εμείς τα είπαμε πριν γίνουνε. Όταν τα μαθαίναμε και μας έλεγες άλλα αντάλλων. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσει και αυτός ο κόσμος. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Χίλια χρόνια Ηρακλάρα. Να σε καλά, χίλια. Τι, ένα εκατομμύριο. Όσοι μπορούν να πάω στο Κατσάνιο, εγώ δυστυχώς δεν μπορώ. Είμαι πολύ μακριά από Ληστιάδα, σας παίρνω. Δυο φορές τότε, φίλε, να είσαι καλά, γιατί εντάξει. Ναι. Ξέρουμε τι γίνεται. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολα τα οικονομικά. Ακούω, είμαστε στον παλμό όλη της ομάδας. Πιστεύω κάτι θα γίνει. Να προσπαθήσουμε όλα να μην αφήσουμε την ομάδα να διαλυθεί. Ακριβώς. Αν προσπαθήσουμε σήμερα, η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Αν το παρατήσουμε, τότε δεν θα μπορούμε. Θα φτάσουμε στο και 5 και θα είναι δύσκολο. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Έτσι ακριβώς. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Έτσι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, γεια σου, Αλέξη. Καλησπέρα. Αντωνιάδης. Έλα, τι γίνεται. Όχι, ρε, ο Αντωνιάδης είμαι. Κατάλαβα, Αντωνιάδης είπα. Τι γίνεται, καιρό έχουμε να τα πούμε. Εγώ σας ακούω. Εμάς που μας ακούς, εσύ έχουμε να βγούμε κάνα δύο χρόνια. Όχι, σας ακούω εγώ αλλού, ξέρω εγώ τι σου λέω τώρα. Α, εντάξει, κομπλέ, κομπλέ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι καλά που υπάρχετε κι εσείς. Δεν είμαστε εμείς, όλος ο κόσμος είναι, εντάξει. Όλος ο κόσμος του Ηρακλή δηλαδή, αλλά κοίταξε να σου πω κάτι, Αλέξη, αυτό το παραμύθι να σταματήσει να πω. Λοιπόν, πού είναι να πούμε, δύο χρόνια η αυτόνομη θύρα 10 ήτανε του Μπεκί. Ισχύει. Του Μπεκί! Πού είστε εσείς, ρε, οι μάγκες, οι μεγάλο παράγοντες στο Ηράκλειο. Πότες. Πού είστε. Που φταίει για όλα, φταίει αυτό με θύρα 10. Ε. Πού είναι, δύο χρόνια τα παιδιά είναι στην άκρη, ρε. Αυτά τα λόγια να τα ακούνε. Στην άκρη ήταν τα παιδιά. Που τώρα εγώ περίμενα να τους δέσουν όλους και να τους φέρουν στο Κατσάνιο, να πούμε. Τι είναι αυτή, ρε. Παράγονται στον Ηρακλή, ήρθε ο Σάντζαλης από το γύρισα ανάποδα να πες καμιά μαστίχα. Πλάκα να μας κάνουν ένα πούμε και αυτός ο Παπαδόπουλος που τον έχω με στέκει στο λαιμό. Που βγήκε φωτογραφία με τους ορούς. Εντάξει, γελιότητες αυτά είναι. Πώς θα γίνει, ρε Άλεξε, τώρα δηλαδή... να χαιρετήσω και το παιδί δίπλα σου να πούμε. Το Γιώργο. Το Γιώργο, ποιο δεν το ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή τι είναι αυτή, ρε, ασχοληθεί κανένα σοβαρός άνθρωπος στον Ηρακλή, ρε. Πάλι τα ίδια από την αρχή, ρε. Κάναμε 5 χρόνια αγώνα, ρε. 5 χρόνια κάναμε αγώνα, ρε, εδώ πέρα να βρίζουμε τώρα και τον άλλο, θα μας λιτσάρουνε καμιά μέρα, να. Πάλι τα ίδια, ρε. 120 χρόνια Ηρακλής, μεγαλύτερος ψεύτης από αυτόν εδώ δεν υπάρχει. Ψεύτης.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε γιατί οι πράξεις του αυτό δείχνουν. Μέχρι στιγμής. Όχι, να σου πω κάτι. Προσωπικά και, αλλά και σαν σύνδεσμος έτσι πως το συζητάμε, μακάρι να κάναμε λάθος. Μακάρι να κάναμε λάθος και αυτός ο άνθρωπος να μην μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία και να ήμασταν σήμερα ήσυχοι και να κοιμόμασταν και να ερχόταν σήμερα το βράδυ στο Κατσάνιο και να μας πει: Λοιπόν, Αλάνια, καθίστε στην πάντα. Τα προβλήματα είναι λυμένα και θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και ο Ηρακλής θα πάει. Και να πούμε κι εμείς συγγνώμη για όλη την αναστάτωση. Να το πούμε και σε. Ναι, να πούμε συγγνώμη για όλη την αναστάτωση. Μακάρι! Μακάρι να γινόταν αυτό, μακάρι! Αλλά δυστυχώς. Πού είναι αυτό που κάνει, τι είναι τώρα, ξέρεις τι είναι. Κερδίζει χρόνο αυτή. Είναι αντρίκιο αυτό που κάνει που κρύβεται. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Και δεν είναι μόνο ότι κρύβεται, είναι ότι υποτιμάει και όλο τον κόσμο. Έτσι, ακριβώς αυτό. Ποιος που λες και εσύ προηγουμένως, εγώ τα ξέρω, που πιο πολύ στοίχησε να πούμε το Ελέκτρα Παλάς παρά να πούμε τα πρόσωπα που πλήρωσε στην ΕΠΟ. Ισχύει αυτό. Και θα το δείτε και το βράδυ. Γίνει, δηλαδή, και θα το δείτε και το βράδυ. Και θα το δείτε, λέω, και το βράδυ. Θα το δουν και το βράδυ όσοι έρθουν. Όπως και πολλά άλλα. Μην ανησυχείς, εμείς όλα θα τα καταγράψουμε και όχι, επειδή ξέρουμε, δεν ξέρουμε αν θα τα βγάλουν τα site γιατί μπορεί να φοβηθούν τις μηνύσεις. Εγώ δεν. Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως εμείς ό,τι. Ή τις απειλές. Ό,τι σήμερα συζητηθεί. Ποιος εμείς. Αυτό μας έλειπε. Ποιος απειλεί. Να, ορίστε, φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Τώρα γελάμε. Δεν μας ήσαμε από άλλους και άλλους τώρα και θα μας ήσουμε τώρα. Εντάξει, γελάμε. Λοιπόν, εμείς ό,τι και να υποθεί σήμερα, ό,τι και να βγει στον αέρα, θα το βγάλουμε στο site μας. Να το ξέρετε. Εγώ έχω το site, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, όχι, το λέω για να ξέρει αγού. Μπορεί να ενημερωθεί. Μπορεί να το βγάλουν και οι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω. Γιατί, κοίταξε να δει. Εγώ τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φύγω με τα τζάμια να πούμε από το μπαλκόνι. Και θα γελάει όλη η Γερμανία. Όχι, εντάξει, ηρέμησε. Πώς θα γίνει, ρε. Δεν μπορώ, δεν θα το τέξω άλλο, ρε Αλέξα. Όχι, δεν θα το αλλάξουμε, ρε, εσύ. Τελείωσε, θα το αλλάξουμε. Θα το αλλάξουμε να πούμε. Τέρμα, δεν θα κάτσουμε τώρα. Δεν θα κάτσουμε είμαστε τώρα να κοιτάμε τον Ηρακλή να βουλιάζει και να μην το απλώσουμε το χέρι. Θα το αλλάξουμε, τελείωσε. Όταν ο κόσμος του Ηρακλή είναι συσπειρωμένος και είναι κοντά στο πρόβλημα, το πρόβλημα λύνεται. Είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει. Μέσω σήμερα θέλω να πω στον κόσμο του Ηρακλή να πάει στο Κατσάνιο όλοι. Έτσι, εγώ έτσι. Να είσαι καλά και με αυτό και να κλείσουμε τώρα γιατί έχουμε άλλες δύο γραμμές. Θα φύγουμε τώρα σε λίγο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον επόμενο. Πάμε γρήγορα γιατί λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πίσω Γιάννη τα καράβια. Εγώ αυτό γράφω, παιδιά. Εδώ είμαστε περνάνε για Αμερικανάκια που δεν είμαστε. Και επειδή εγώ θα ξεχάσω και την πρόσθεση. Πόσο κόσμο είχαμε πέρσι με την Ξάνθη? Στον ημιτελικό του κυπέλου. Είχαμε 2.000 κόσμο, 2.500 είχαμε. Πού λες, εντός ή εκτός έδρας τώρα, δεν κατάλαβα. Εντός. Εντός είχαμε πολύ κόσμο τώρα, δεν θυμάμαι. Είχαμε 17-18.000 κόσμο. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Ναι, όντως, γιατί είχαν βγάλει πολύ λίγα εισιτήρια, να το πούμε και αυτό. Δεν πιστεύανε ότι θα έχουμε. Γιατί δεν ήταν γιουρούσι. Ναι, γιατί. Γιατί ναι. Ήταν γιουρούσι το 13. Για το σεντελιδισμό. Είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Ναι, ναι, και είμαστε να πούμε η δόξα κατοκοπιά στην Κύπρο. Α, με 6.000 γήπεδο. Έτσι. Γιατί άμα τυπώναν δύο μπλοκάκια παραπάνω, θα έβγαινε μετά να με το κοστολόγιο τέτοιο και εξαντληθήκανε τα εισιτήρια. Αυτό το πράγμα τώρα, πες μου εσύ ότι δεν είναι σεντελιδισμός. Τώρα λέει έγινε λάθος. Με την άλλη πάλι λάθος, ναι. Έγινε πέρσι. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Λοιπόν, το θέμα είναι σήμερα να μαζευτούμε στο Κατσάνι τώρα, μην πάμε ξανά. Να μαζευτούμε δεν είναι το θέμα ρε παιδιά. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα ακούγονται βαργά πράγματα. Απειλείται λέει ο τάδε. Δηλαδή άμα φτάσουμε στο σημείο να αρχίσουμε τις απειλές, να γυρίσουμε μια πενταετία πίσω, να θυμηθούμε κάτι άλλο αλυσμόνι τα τηλέφωνα, αυτός έπρεπε να φύγει ήδη. Δεν υπάρχει δεκατή, τι είναι κάτω να ζητήσει μάζι. Δεν ξέρουμε αν αυτός απειλεί. Μπορεί να απειλεί αυλή του. Δεν ξέρουμε αν αυτός απειλεί. Μπορεί να απειλεί αυλή του. Δεν μπορούμε να χρεώσουμε σε κάποιον άνθρωπο κάτι τέτοιο. Και μόνο η λέξη απειλή όμως είναι βαριά. Φυσικά και είναι βαριά. Και αυτό μπορούν να το πούνε και οι ίδιοι δημοσιογράφοι που απειλούνται, έτσι. Θα πρέπει κάποτε να το πούνε δηλαδή. Δεν είναι και δική μας δουλειά σε τελική ανάλυση. Ακριβώς, γιατί εγώ θα πω και τα πιο πάνω όργανα για να αναλάβουν. Αυτό που ρωτήσατε για το ξενοδοχείο. Κάτω από Χίνα. Λίγο πιο κάτω. Α το πω εγώ. Αυτά τα ξενοδοχεία κοστίζουν φαρμάκι. Και εμείς δεν τα έχουμε να πάμε ούτε άπαξο για τσιγάρα. Καπνίζεις, Νέστορα. Ε? Καπνίζεις. Το έχω κόψει από το 5 και σύχασα. Εντάξει. Γιατί θα είχα καταστραφεί. Δεν υπήρχε χαΐρι. Εγώ αυτό που λέω είναι,
Δεν υπάρχει λογική, παιδιά, εδώ πέρα. Τι γινόταν. Δηλαδή, εγώ ήταν κάτι περίεργος. Πιστεύω, ρε παιδιά. Α, λέει, τον έφερε ο Τάδε. Ποιος είναι μεγάλο, ποιος είναι ο πρόεδρος δημοκρατίας. Πήρα τον, τι κάνετε εδώ. Να, λέει, μας είπε ο Τάδε να έρθουμε. Καυγά, ξεκαυγά εγώ φέτος. Ξέρω ποιος είμαι εγώ. Παιδιά, εδώ έγινε αυτά, να μην πω τι γίνονται. Δηλαδή, γίνονται. Έχουν τα μάτια μου, δεν έχω να φρικιάσω. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται, παιδιά, αυτά καυγάδες και τέτοια. Λοιπόν. Μα δεν είναι το καυγάδες. Είναι ότι ο καθένας εκεί ξεστή, ήταν έχουμε... τσιφλίκι του. Δεν διαφωνούμε, έτσι ακριβώς είναι και αυτά θα ακούσετε και σήμερα. Πάμε να δώσει ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, ολοκλήρωση για να πάμε στον επόμενο. Όχι, μπορώ να πάω εγώ, παιδιά, λόγω κατάσταση τη... σήμερα είμαι εξαπλωμένος με ομέσεις. Πολύ δύσκολο να σκοτώ. Τι είσαι εξαπλωμένος. Θα στείλω κάποιον να μάθει. Εγώ έχω απελπιστεί για μια κατάσταση. Εντάξει. Ή τελειώνουμε με αυτούς. Δηλαδή δεν είμαστε ΙΚΑ εδώ πέρα. Περάστε, σκουπίστε, τελειώσετε, δώσε και μια άδεια να μην δώσει κανένα επίδομα. Είδαμε χειρότερο κατά τον ΟΑΕΔ. Και αν το πράγμα είναι έτσι όπως είναι, γιατί είπε κάτι παλικάρι, μόλις έμπαινα, για μνημόνιο. Το μνημόνιο λέει και χειρότερα πράγματα όμως. Ότι αν οι άνθρωποι δεν ικανοποιηθούν οικονομικά ενώ εργαζόμενοι, πάμε στα εμπράγματα. Και μπορεί να πηγαίνει ο καθένας και να σου λέει τι έσοδα έχω σήμερα, κατάσχεση. Τι έχω κατάσχεση. Δεν θα μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα μπουκάλι νερό. Λοιπόν, πάμε στο... ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Να είσαι καλά. Εγώ είμαι ο παδός του Άρη. Δεν είμαι Ηρακλής. Πες ρε φίλε και εσύ, εντάξει. Βλέπετε εμείς την τραβήξαμε χωρίς άδεια. Που εμείς κάναμε τότε τρεις μεταγραφές, έτσι. Τώρα είστε πιο δύσκολα μία. Και πέσαμε. Εγώ εύχομαι κουράγιο, καλό αγώνα να κάνετε. Γιατί αυτή την ιστορία μια πόλη, μια ομάδα δεν την γουστάρω. Και μ' άρεσε το μήνυμα το παδικό που βγάλατε, μια τζατζίκι, μια πατάτες. Μείνετε επάνω, να πούμε και εμείς να κάνουμε μια ωραία καζούρα όλοι μαζί. Κομπλέ. Καλή δύναμη, παιδιά. Κομπλέ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Ωραία. Λοιπόν, πήρα κι εγώ με τη σειρά μου να πω όλοι σήμερα στο Κατσάνιο. Ο κόσμος του Ηρακλή συνηθισμένος αυτά τα καλοκαίρια, τα τελευταία χρόνια να τα περνάει έτσι. Σιγά σιγά το διασκεδάζουμε. Να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον Παπαθανασάκη. Να δούμε και αυτό το μπλε αγκούρι που λέει ρε παιδιά. Τι είναι αυτός. Το ακούσαμε τον μπλε αγκούρι, μας το πάνε, ναι. Έκκληση σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Εκεί πέρα, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Εντάξει, δήμαρχε. Να μαθευτούν κάποιες αλήθειες. Εντάξει. Και τα βουνά που λένε μια χαρά, όλα καλά θα περάσουμε. Ωραία. Στα βουνά, ναι, εντάξει. Θα τα πούμε και αυτό το βράδυ, εντάξει, ναι. Κομπλέ. Να υποθούν και στον κόσμο να ξέρουν. Θα υποθούν. Θα υποθούν στον κόσμο που πρέπει για να ξέρει. Τι ακούμε κι εμείς. Θα βγουν τα τσεκούρια σε λίγο. Όλος ο κόσμος του Ηρακλή εκεί. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. 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 Γιώργος από Βοστόνη. Έλα, Γιώργο. Έλα. Θα ήθελα να πω στον κόσμο του Ηρακλή, το πλέον και συγκινούμε, να βοηθήσουν όλοι να πάρουν σήμερα διαρκείας, από σήμερα διαρκείας όλοι, και να δείξουν ότι ο Ηρακλής είναι μεγάλος. Εγώ θα πάρω διαρκείας από σήμερα, 50 διαρκείας, και θα τα μοιράσω στον κόσμο του Ηρακλή. Τους παρακαλώ να πάρουν όλη διαρκεία σήμερα, να καταλάβουν τη δύναμη του Ηρακλή μας. Αυτό. Και υπομονή. Με τη βοήθεια θα γίνουν τα πάντα. Αγαπάτε τον Ηρακλή, μην τον πληγώνετε άλλο. Φτάνει. Εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι με τον Ηρακλή. Τι να δω, ρε παιδιά. Τι να πούμε γεμίσω. Πάρτε σήμερα όλη διαρκεία. Πάρτε όλη σήμερα. Δώστε το μεγάλο μήνυμα στον κόσμο. Να πληρωθούν αυτοί που να πληρωθούν και να το βουλώσουν. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε. Όλη διαρκεία σήμερα όσοι μπορούν να πάρουν. Τίποτα άλλο. Εντάξει, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Άντε ρε παλικάρια. Ευχαριστούμε. Τώρα ο φίλος ήταν και σε συναισθηματική φόρτιση. Τώρα τι να κάτσουμε να εξηγήσουμε για τα διαρκείας και αυτά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Θωμάς από Αλεξάνδρεια. Έλα ρε Θωμά. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε. Τι είναι αυτός ο παπάς που φάγαμε πάλι? Εγώ δεν μπορώ να τέτοιο έχω χάζεψει. Δεν ξέρω, σαν θυμηθώ το μάτσο με τον Πανιόνιο πέρσι στο κύπελο και το γεγονός ότι μας περίμενε στην πόρτα και μας έπαιρνε ένα χειραψία και ευχαριστώ πολύ και φτάσαμε σε σημείο να περιμένουμε Αλβανό επιχειρηματία. Είναι αγκάριξο που λέμε εμείς εδώ. Θα με ακούσετε μέχρι μέσα και στο στούντιο που είμαι από εδώ. Θέλω καταρχήν δύο διευκρινήσεις, γιατί τώρα άνοιξα λίγο. Καταρχήν ποιος απειλεί ποιον? Εντάξει, υπάρχουν απειλές γενικά, τώρα δεν ξέρουμε αν είναι από τον πρόεδρο γενικά. Είναι πάντως, απειλήθηκαν κάποιοι δημοσιογράφοι έτσι στο off the record. Έχουν ακουστεί και κάποια πράγματα τώρα για μας. Εντάξει, το για μας γελάμε, εντάξει, δηλαδή δεν θα είναι η πρώτη φορά. Ναι, εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς διακρίναμε το προηγούμενο διάστημα έναν διάχυτο φόβο. Ρωτήσαμε, μας είπαν κάποια πράγματα απ' έξω οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρουμε ποιος και τι απειλεί. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι χωρίς να το ξέρουμε. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το πούμε. Πάντως σου λέω ότι δηλαδή μια βουβαμάρα που έπεσε είναι γι' αυτό. Μάλιστα. Μια άλλη διευκρίνηση για τον κόσμο, για να ακούσει ποιος το... ποιος το καλή... θα μας μιλήσει σήμερα στο Κατσάνι. Λοιπόν, καταρχάς θα μιλήσει αρκετός κόσμος. Μπορεί να μιλήσει οποιοδήποτε από εμάς. Μπορεί να μιλήσει από εμάς, εννοώ τον κόσμο, όχι μόνο το σύνδεσμο. Και θα είναι ο βασικός άνθρωπος που θα μιλήσει, θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει κάνει έναν αγώνα τώρα εδώ και 2-3 εβδομάδες. Και έχει μαζέψει όλα τα χαρτιά με τις υποχρεώσεις του Ηρακλή και τα χρέη του Ηρακλή και έχει, εν πάση περιπτώσει, μια εμπεριστατωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ΠΑΕ. Γιατί ναι, οτιδήποτε αρνητικό, οποιοδήποτε δικαστήριο, οποιαδήποτε προσφυγή κτλ. Σκάει στα γραφεία του Μητρικού Γυμναστικού Συλλόγου του Ηρακλή. Με αριθμούς θα βγουν αυτά δηλαδή? Με αριθμούς και με χαρτιά. Και με χαρτιά από το ΙΚΑ, με χαρτιά από την εφορία, με χαρτιά από τα ξενοδοχεία, με χαρτιά από τους παίκτες κτλ. Κάτι έχω ακούσει, είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια όλα αυτά. Δεν είναι τόσα, αλλά είναι πολύ παραπάνω από όσο την πήρε. Την πήρε με ένα 300. Εντάξει, είναι πολύ παραπάνω. Και είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι κάτσε ρε φίλε, δηλαδή με το χαμηλότερο μπάτζετ της χρονιάς, με μια διαχείριση ας πούμε της πλάκας, με άνοιγμα 0, πώς γίνεται τα χρέη να ανεβαίνουν εκεί? Έτσι ξέρουμε όλοι να πάμε να κάνουμε τον πρόεδρο. Αυτό ήταν το τριετές πλάνο που μας υποσχέθηκε να βγει. Ναι, το τριετές πλάνο. Ναι. Να, μην πούμε τώρα μια κουβέντα τώρα. Ωραίο τριετές πλάνο και μ' αρέσει η διαχείριση που έκανε. Θυμάστε τι μας έλεγε? Δεν θυμόμαστε. Θα κάνουμε μια ομάδα να διαχειριστούμε και την πρώτη χρονιά κάντε υπομονή και από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Εν τω μεταξύ είναι ιστορική ευκαιρία για τον Ηρακλή. Είναι δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για εξυγίανση και τέτοια, έχει μια ομάδα με Έλληνες πιτσιρικάδες, εκ των οποίων 2-3 από αυτούς είναι στην εθνική. Δηλαδή αυτό το πράγμα στον Ηρακλή έχει να γίνει μερικές δεκαετίες. Και αυτό με πληγώνει και περισσότερο. Ακριβώς. Και αντί για να συζητάμε το πώς θα πλαισιώσουμε αυτούς τους παίκτες με παικταράδες για να βγούμε αέρα Ευρώπη, να μπούμε στα play-off σε πρώτη φάση, να χτυπήσουμε κάτι καλύτερο του χρόνου. Αντί για να συζητάμε, ζητήματα τα οποία αφορούν το πώς θα γουστάρουμε όλοι οπαδικά, καθόμαστε και συζητάμε για το πώς θα μπορέσουμε, όχι εμείς, η ΠΑΕ, το πώς θα μπορέσει να πουλήσει αυτούς τους παίκτες, ώστε να πάρει 5-10 φράγκα, να κλείσει 5-10 τρύπες και να κερδίσει λίγο χρόνο, μια-δύο χρόνιες ακόμα. Και μαθαίνουμε, είναι αυτό που λέμε η λέξη σεντελιδισμός, που είναι η νοοτροπία αυτή του σεντελιδισμού, που πάνε και πιάνουν το βέλιο, και το βάζουν ηθικό δίλημα και το λένε ότι άμα αγαπάς τον Ηρακλή, πάνε να πουληθείς. Άλλος πάλι αυτό. Αυτά είναι ντροπή, ρε. Αυτά είναι ντροπή. Άμα θέλετε, πάτε να πάρετε μια μικρή ομάδα. Ξέρω, προφανώς θα πούμε πάτε να πάρετε, δεν ξέρω ποιες είναι. Πάτε να πάρετε μια άλλη ομάδα. Να κάνετε εκεί τα κονέ σας, να φέρετε, ξέρω εγώ, παίκτες και τα λοιπά, να τους πουλάτε, να κάνετε τέτοιο. Ο Ηρακλής δεν είναι έτσι σχέδιο. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω και όπως και ο περισσότερος κόσμος έπεσε από τα σύννεφα, νομίζω τους τελευταίους 6 μήνες βασικά άρχισαν τα όργανα καλά. Δηλαδή μέχρι εκείνη την περίπτωση πίστευα, δεν πίστευα, άντε έδινα τέτοιο συγχωροχάρτη, έλεγα ήρθε ο άνθρωπος από άλλη χώρα, από άλλη νοοτροπία, από άλλο τέτοιο, ίσως να κάνει κάτι. Αλλά αυτός αποδεικνύεται ότι τελικά όταν τον είχαν ρωτήσει τι δουλειά κάνει και είχε πει δεν ξέρω τη μάνα μου, φίλε, εντάξει,
Τελικά έπρεπε να τον πάρουμε από τότε, μου φαίνεται χαμπάρι παραπάνω. Λοιπόν, ένα κάλεσμα θα κάνω και εγώ σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Έτσι. Μικροί, μεγάλοι, οργανωμένοι και μη. Καλά, για τους οργανωμένους, εντάξει, τι να πω. Εμείς ματώνουμε και κλαίμε. Η καρδιά μας το ξέρει και η ψυχή μας. Λοιπόν, στον μη οργανωμένο κόσμο, ας έρθει μια βόλτα. Ας ακούσει τι γίνεται. Βέβαια θα στεναχωρηθεί. Γι' αυτό είναι που φοβάμαι ότι ίσως είναι αρνητικό. Ας στεναχωρηθεί σήμερα για να μην του έρθει καμιά κεραμίδα στο κεφάλι του Δεκέμβριο και ψάχνει ομάδα για να πάει να υποστηρίξει. Άστο τώρα. Σωστά. Κατάλαβες. Σωστά, σωστά. Και για το φίλο που έκλαιγε πριν και για τα διαρκεία. Πού να πάμε να τα δώσουμε τα λεφτά. Εντάξει, τώρα ο φίλος ήταν σε συναισθηματική φόρτιση. Άστο, εντάξει, αυτό είπε. Εντάξει, όχι, ο φίλος είπε κάτι καλό με ποια έννοια ότι ακόμα, αν έχεις ένα σχέδιο, εσύ που θες να διοικείς τον Ηρακλή και να κάνεις, κάνε κάτι. Βγες και ζήτα από τον κόσμο μια οικονομική συνεισφορά τώρα. Με τη μορφή διαρκείας, με τίποτε άλλο. Αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι, ναι, φυσικά είναι οι εποχές τέτοιες, είναι όλα αυτά. Αλλά αν υπάρχει έστω ένα σχέδιο, να τρέξουμε, να κάνουμε και βλέπουμε ένα πρόεδρο που να κρύβεται. Να μην υπάρχει πουθενά. Να λέμε, μίλα, κάνε, αυτός ενημέρωσε, να δούμε κινήσεις, να ακούσουμε προτάσεις, να κάνουμε τίποτα. Τι περιμένουμε. Να πουλήσουμε τώρα, όπως είπε και πριν εδώ πέρα ο Αλέξης, ότι να πουλήσουμε δύο που τους έκανε στην Εθνική Ελλάδος για να βγάλουμε τη χρονιά μέχρι τον. Ποια δύο χρόνια, μέχρι τον Δεκέμβρη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει ο Ηρακλής τέσσερις παίκτες διεθνείς. Έχει τέσσερις διεθνείς παίκτες, έτσι. Και δεν μπορεί δηλαδή να έχει ομάδα. Ανεκδίκητο. Γιατί? Για να βγούμε να πούμε να τους πουλήσουμε, να τους ξεπουλήσουμε, να πάνε τα λεφτά εδώ εκεί δεν ξέρουμε πού και εντάξει. Η ομάδα με 2-3 ακόμα παίκτες γίνεται σούπερ. Εγώ αυτό. Εννοείται. Λοιπόν, Θωμά, να πάμε λίγο και στον επόμενο γιατί τελειώνει και ο χρόνος να το πάρουμε πάλι. Να κλείσω ναι, για το βράδυ όλοι Κατάνιο. Θα τα πούμε εκεί. Υπομονή. Ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε καλησπέρα. Στον τελευταίο, παιδιά, μην καλείτε άλλο, είναι παραπέντε. Καλησπέρα. Τελευταίος και τυχερός. Και τυχερός. Καλησπέρα, Αλέξη, καλησπέρα και ο Βαγγέλης από τον Πάσχερ. Τι κάνουμε. Έλα, ρε Βαγγέλη, καλά. Δόξα τω Θεώ, ρε φίλε. Δεν μου λες τώρα τι γίνεται. Τα τελευταία 4 χρόνια, 3 χρόνια Ηρακλής, μία Τσίπρας πάλι Ηρακλής. Ορίστε, μία. Ξαναπες το λίγο γιατί. 3 χρόνια λέω, στα τελευταία 4 χρόνια είμαι στον δρόμο. Ναι. Τελευταία 3 χρόνια Ηρακλής, μία Τσίπρας πάλι Ηρακλής. Έτσι πάμε, τα καλοκαίρια μας. Τι να κάνουμε. Ναι. Από στεναχώρια, κατάλαβες. Ναι. Μια χρονιά είχαμε ηρεμή πέρυσι. Ρε εσύ Αλέξη, αυτός εδώ τελικά, επειδή άκουσε και το πρωί και τη γυναίκα του σχορεμένη, του Θόδωρου του Παπαλούπου, έβαλε τίποτα. Ναι, έβαλε. Την πρώτη χρονιά. Αυτά που λέει. Όχι. Αυτό το 1.300 που είπες. Το 1.300, όχι, περίμενε. Το 1.300 είναι τα χρέη με τα οποία πήρε την ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν είπα ότι έβαλε 1.300. Τα οποία τα μισά τα χρωστάει στην εφορία και από εκεί από τη μεριά του σχορεμένου, έτσι. Όλα το 1.300 είναι από τη μεριά του συγχωρεμένου. Ωρε φίλε, Δεν είναι 1.300 όμως, είναι επί 3 περίπου. Επί 3. Σε μια χρονιά. Αδερφέ, τίποτα, αγώνα, πάλι εκεί ξέρουμε εμείς. Ναι, το θέμα είναι ότι ξέρουμε, αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος. Έτσι μεγαλώσαμε, έτσι θα γεράσουμε. Ναι, εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Δεν θα αφήσουμε τον Ηρακλή μας να χαθεί, το ξέρετε. Ναι. Όλοι μας δεν το ξέρουμε. Ας έρθει ο κόσμος σήμερα, όσοι περισσότερο... Ο κόσμος πρέπει να έρθει... Δεν είναι ούτε, Αλέξη, ούτε παρακάλει, ούτε έκλειση. Δεν κάνουμε, καλά... Όχι, θέλω να σε πω για το είπα ότι ποτέ δεν... Εντάξει, εμείς ενημέρωση κάνουμε να έρθει, ο κόσμος θα ενημερωθεί... Για τον κόσμο του Ηρακλή δεν χρειάζεται να τον παρακάλεσε. Ο κόσμος του Ηρακλή είναι φιέστατος και ξέρει πότε πρέπει να έρθει και πότε όχι. Αυτό το ξέρει. Το ξέρει. Απλά επειδή υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Έλλειμμα ενημέρωσης, δεν έχει ο Ηρακλής μέσα. Τα μέσα που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη αφιερώνουν 5 λεπτά την μέρα, ας πούμε, για τον Ηρακλή. Επειδή υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης, ζητήσαμε από τον Γιώργο τον Ζαγόρα να μας δώσει 2 ώρες να έρθουμε να μιλήσουμε, να πούμε 5 πράγματα, να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα. Και επειδή τώρα παίρνουμε και ένα μήνυμα εδώ, να πούμε ότι δεν υπάρχει λόγος μέσα στο Κατσάνιο να έχουν αράξει Δίας. Να σηκωθούν να φύγουν από εκεί. Να σηκωθούν να φύγουν από εκεί, από το Κατσάνιο ο Δίας. Έχει και αλλού να πάνε να πιούνε καφέ άμα θέλουν. Εντάξει. Λοιπόν, ούτε θα πάμε να κάνουμε καμιά φασαρία ούτε τίποτα. Λοιπόν, να σηκωθούν να φύγουν από εκεί που είναι, γιατί σε λίγο θα αρχίσει να μαζεύεται και ο κόσμος. Μην αυτό. Και να σηκωθούν να φύγουν. Επειδή τώρα παίρνουμε ένα μήνυμα τώρα που είναι από παιδιά που ήδη έχουν πάει εκεί. Γιατί ήδη έχει αρχίσει και μαζεύεται ο κόσμος. Ο δικός μας ο κόσμος που ήδη, ας πούμε, για να πάει να οργανώσει τη φάση.
Λοιπόν, 8 η ώρα στο Κατσάνιο, αυτό Βαγγέλη, γιατί θα κλείσουμε κιόλα. 8.30 Αλέξη, γιατί θα γυρίσω από σέρε. Καλά, εσύ άλλο 8.30, οι υπόλοιποι 8 ρε φίλε. Εντάξει, μην τρελαθεί. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, ξαναλέμε, επειδή φτάνει και η ώρα να κλείσουμε. Τα πράγματα είναι απλά. Ένα μήνυμα που έχει έρθει από τον 924, αδερφέ, δεν θα το διαβάσουμε τώρα, γιατί μπορεί και να γίνει. Λοιπόν, πρέπει σήμερα 8 η ώρα να βάλουμε στην άκρη ο καθένας την απογοήτευσή του και την κούρασή του να ασχολείται με διοικητικά, λογιστικά και μη ποδοσφαιρικά πράγματα. Κανένας μας δεν θέλει να ασχολείται με αυτά. Κανένας μας. Αλλά πρέπει. Ας ασχοληθούμε τώρα. Ας τρέξουμε λίγο τώρα μέχρι τέλη Μαΐου, 10 Ιουνίου, γιατί μέχρι εκεί είναι τα περιθώρια που έχουμε, για να μην τρέχουμε μετά και δεν φτάνουμε. Πρέπει όλοι να είμαστε στο Κατσάνι 8 η ώρα, πρέπει όλοι να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πρέπει όλοι από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα πορευτούμε. Τι θα ζητήσουμε από αυτόν εδώ τον άνθρωπο που λέγεται μεγαλομέτωχος του Ηρακλή, τι θα πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο και πώς θα κινηθούμε σαν κόσμος. Ξαναλέμε ότι ο Ηρακλής, όσο ο κόσμος του δεν κουράζεται, δεν απογοητεύεται, δεν σκύβει το κεφάλι, δεν το βάζει κάτω, θα είναι μια τεράστια ομάδα. Ο Ηρακλής θα μικρύνει όταν οι ραδιοφωνατζίδες ή κάποιοι δημοσιογράφοι, όταν οι παράγοντες, όλοι αυτοί εν πάση περιπτώσει που μας καταδυναστεύουν τόσα χρόνια, καταφέρουν αυτό το πράγμα για το οποίο μάχονται. Να μας κάνουν να φύγουμε μακριά από το σύλλογο. Λοιπόν, αυτά τα λέμε 8 η ώρα στο Κατσάνιο. Γιώργο, αν θες να πεις κάτι για να κλείσουμε. 8 η ώρα ραντεβού στο Κατσάνιο για να ενημερωθούμε όλοι μας. Όλοι εκεί, παιδιά.